Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χέστηκε η Φάτμε στο μπλε τζαμί. Δεν είναι το μπλε. Όχι της Τουρκίας. Γενή λέγεται. Ε? Γενή τζαμί. Γενή. Εγώ το μπλε. Το μπλε τζαμί. Έχουν τζαμί μπλε αυτοί. Ναι, ρε, η παροιμία πώς πάει. Ναι. Ωραία. Όχι σε αυτό που θα φτιάξετε που δεν έχετε βρει ακόμα τα λεφτά. Της Τουρκίας. Αλλάξαν οι νόμοι του ποδοσφαίρου. Κάποτε νίκαγε κάποιος τον Ολυμπιακό παράδειγμα και έπαιρνε πρωτάθλημα. Εσείς χαρήκατε. Χαρήκατε. Εμείς είμαστε υπερήφανοι καταρχήν έτσι που χάσαμε. Εσείς χαρήκατε που σπάσατε το άιντε του Ολυμπιακού. Άκου τώρα εδώ που έχετε φτάσει, κακομύριδες. Πού σας έχει φτάσει ο άλλος, ο Τράκας. Ο άλλος που δεν σας φτιάχνει γήπεδο. Που σας πήγε στη Γάμα Εθνική. Εντάξει, δεν κάνει καλά. Πήγαν να χαρούν και κάποιοι άλλοι, λένε αίτητο μόνο εμείς. Άλλοι ψεύτες από εκεί. Α, ναι, άλλοι ψεύτες από εκεί. Έξι αίτητα. Έξι εμείς, τρία εσείς πάνω εκεί. Υπάρχουν. Εννιά φορές το έχει κατακτήσει η ομάδα αίτητα. Αυτά μετράνε από το 60 και μετά πάνε στο πρωτάθλημα. Άντε, ρε. Ναι, γιατί βέβαια μετράνε το 8-2, ναι. Το 33. Ναι. Το θυμούνται κάπου φέρνει, κάπου, ναι, όπου το, ναι. Όπως και η ΑΕΚ, μπορεί να πούμε και την ΑΕΚ κάτι, ωραία. Πόσο είμαστε. 1-0, όλοι οι αγώνες παραγράφονται που έλεγε ο Ολυμπιακός, εντάξει με το ΑΕΚ και παίζουμε. Λοιπόν. Και με τους παίκτες του Ολυμπιακού που παρακαλάνε οι παίκτες του Ολυμπιακού. Περίμενε, μην τυχόν την Παρασκευή πιάσετε τα μπαλάκια και δεν είναι κρύα, καήκατε την Παρασκευή, σας θέλω σε δύο αγώνες. Λοιπόν. Ψεύτες. Εντάξει. Δικαιολογημένος όποιος εκνευρισμός, ως προς τον τρόπο, ναι. Ως προς τον τρόπο. Γιατί και το, όλοι, την προηγούμενη νίκη είχαμε τον Πλάκο, τότε με τον Καπνογόνο. Περίμενε, βρετάκι μου, όλα τα λες όλα σε δύο λεπτά. Ναι, σε δύο λεπτά, γιατί έχω πολλά να πω, δεν είναι μόνο αυτά εκεί. Λοιπόν, είδαμε όλοι τι έγινε. Εμείς θα σου πούμε μια κουβέντα. Εμείς δεν είναι ούτε για να κλαίμε ούτε τίποτα. Δεν είναι στο DNA μας, έτσι. Είναι να κάνουμε τους άλλους να κλαίνε. Αλλά όχι με πουστικό τρόπο. Στα ίσα, μέσα, στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, εμείς δεν ας πούμε τίποτα, γιατί υπάρχει μια εκστρατεία, υπάρχει, βλέπουμε μια κινητικότητα και μια πρεμούρα, μια σπουδή, να τη βγάλετε και δίκαιη νίκη. Ωραία. Λοιπόν, εμείς θα σας πούμε απλό, ότι και στους Ολυμπιακούς, στους Ολυμπιακάρες περισσότερο, αλλά και στους Ολυμπιακούς και σε όλους τους φιλάθλους. Αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, βγάζαμε τις φανέλες, έτσι, θα βγάλουμε τις φανέλες στη ΣΑΚ, να τις βάλουμε στο Ολυμπιακό και την κοινότησαν οι ίδιες φάσεις ακριβώς. Πείτε μας τώρα, ρε Τανεσπού, τι θα είχε γίνει. Τι θα είχαν αρχίσει αυτοί που το πήραν εργολαβία, την πιο βρώμικη νίκη σε ένα ντέρμπι. Δηλαδή, δεν έχουν ξαναγίνει τέτοια εγκλήματα σε ντέρμπι. Δεν γίνονται σε παιχνίδια κανονικά, όχι σε ντέρμπι. Θα κάνουν τέτοια εγκλήματα που έκανε αυτός. Έτσι, την πιο κάλπικη νίκη. Τα είχατε όλα έτοιμα και μου είχατε και έτοιμα και την κάλυψη και το έγκλημα και την κάλυψη του εγκλήματος. Λοιπόν, δεν πρόκειται, σας το ξαναλέμε, εμείς εδώ ούτε πρόκειται να κλάψουμε ούτε να με ψημυρίσουμε ούτε τίποτα. 16 βαθμού μπροστά είμαστε. Ναι, 4-0 στο Καραϊσκάκι. 4-0 στο Καραϊσκάκι. Τα ξεχνάτε πριν 3 μήνες. Όχι, τα ξεχνάτε. 4 στο Καραϊσκάκι. Ναι. 4. Δοκάρι και άλλες 2-4-7 πηγαίνατε. Κερδίσατε 1-0 με 9 παίχτες. Γιατί, συγγνώμη λίγο. Καφενείο. Τακί, κάτσε λίγο. Μέχρι να πάμε με 9, πόσες ήταν οι τελικές. 5-0 ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Με 10 παίχτες. 8-2 ήταν οι τελικές. Για μη... Και στο 93 το μπαμ του αγώνα, αυτό έχει βγει το συμπέρασμα. Στο 93 χέστηκε ο διαιτητής. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει στα ποδήλατα. Κάτι ξέρετε κι εσείς, κάτι ξέρετε. Θα τα πούμε, ξέρουμε κι εμείς. Λοιπόν, στο 93 κερδίζουμε φάουλ, το σφυρίζει η κότα. Αυτή η κότα που λέγεται διαιτητής το σφυρίζει για να μην ισοφαριστείτε. Τι φοβόσασταν, ρε. Τι φοβόσασταν. Τα 40 μέτρα. Καταρχήν. Πήγατε 35.000 αντί για 60 που είχατε πάει πέρυσι. Τότε πως σας το βάλε ο Χάρα με τον παπάρι του. Τώρα δείτε πως θα πάει. Γιατί δεν πήγατε 60. Ήταν είχατε κάτι στο μυαλό σας. Αυτό που έχετε στο μυαλό σας, αυτό ακριβώς χανουμάκια, είναι. Ένωση, εκένωση, θα γίνει στο επιτελικό. Λοιπόν, παρακαλάτε. Κάτσε ρε τάκι μου λίγο. Εκένωση! Κάτσε λίγο με τις εκένωσεις. Ό,τι ακριβώς όπως τα λέει, μπορεί να τα λέει με άλλο τρόπο. Έτσι μιλάω εγώ. Όπως. Σε αυτούς που μιλάνε έτσι. Κάτσε ρετάκι μου λίγο. Έτσι δεν νιώθετε. Έτσι δεν νιώθετε. Με το που τελείωσε το παιχνίδι, πώς νιώθατε. Νικητές.
Δεν λέγατε από μέσα σας πόπο τι μισηγά μας περιμένει τώρα. Έτσι, γι' αυτό και δεν πήγαν τα εισιτήρια. Ας βρεθεί ένας, όχι και το χθεσινό, ναι. Το προχθεσινό, ας βρεθεί ένας που να είναι πολύ αισιόδοξος, δε παιδί μου, με την ομάδα του, έτσι αντζής, από αυτές τις κόκορες, σαν τον πρόεδρο σας, τις κόκορες που μετά γίνανε κότες. Θα γύρισε και δεν έχουμε. Θα γύρισε, κολοτούμπα. Κάτσε εδώ, έχουμε θέματα. Αυτά θα σε πνίξω με το κασκόλ. Δεν ξεχνάμε, περίμενε. Πάνε αυτά. Περίμενε, βρετάκι μου, λίγο. Να θα μου πεις, και εμένα δεν μιλάς μόνο σε αυτούς, και εγώ δεν ξέρω. Τα γύρισε, τι, άμα δεν ξέρεις, τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Όχι, δεν ξέρω αυτά, άμα τα γύρισε. Έχω μείνει στο κασκόλ εγώ. Τα γύρισε. Ξέρω το σπίτι σου, αυτά ξέρω εγώ. Άλλο, δεν τα είπα, λέει αυτά. Άλλο, είπε ότι δεν τα είπε γιατί τον τρέξανε την κυγόρη και του λέει: Ελά, εδώ έχει κάνει μαλακία. Κινδυνεύει και εσύ, κινδυνεύει και η ΑΕΚ. Και τι, εκεί που είμαστε μαγιά και έχουμε ανέβει τα σκαλοπάτια και χειροκροτάνε τα άλλα τα χαλουμάκια δίπλα την Ελλάδα. Ο τον Ήρα, έτσι έγινε. Τον Τίγρη χειροκροτάγανε, τον Ήρα που πάει και τη λέει, που δεν παίρνει χαμπάρι, στον κάθε φουκαρά, έτσι, στον κάθε μόνο του. Που δεν παίρνει χαμπάρι και πάει και τα λέει και χειροκροτάγανε οι άλλοι όταν τα έλεγε στον Κύρκο. Τώρα ρε Ήρα, βρε Ήρα, που είσαι και λες ότι είσαι και από τον Πειραιά. Στον Πειραιά, όποιος κάνει τη μαγιά, λέει έχω κάνει αυτή τη μαγιά, ναι ρε που στείλες εγώ αυτή τη μαγιά. Έτσι είναι. Αναγνωρίζω ότι έχω την ευθύνη των πράξεών μου. Και εγώ αυτά που λέω, τα λέω. Από τη στιγμή που παρουσιάζει. Από τη στιγμή που παρουσιάζει. Αν και ξέρω τον ηθικό αυτούργο. Κάτσε ρε, μιλάω κι εγώ. Συγγνώμη, μια και είπαμε. Τα 31.000 είναι τα εισιτήρια. 31.000 είναι τα εισιτήρια. Χεστήκατε οι υπόλοιποι να πάτε. Πες. Τι να πω, το είπαμε προηγουμένως, θα λέμε δύο φορές. Εδώ έχουν γίνει 35, τόσο. Τα πραγματικά 31. Δεν προλαβαίνουμε. Κάτσε ρε τάκι μου λίγο να τελειώσουμε να πούμε λίγο ότι κάποια πράγματα. Εκεί που ήταν ο μαγκιάς ο άλλος, δηλαδή και ήταν και οι άλλοι και χειροκροτάγανε, που έκανε στον Κύρκο που θα τον έπνιγε με το κασκόλ, έτσι, και θα έδινε τους σκύλους με τα λουκάνικα. Έτσι, μπράβο. Τώρα τα γυρνάει. Μάθαμε ότι τα γυρνάει. Τι έγινε, ρε, μαγκα, δηλαδή έτσι μαγκιά. Ο μάγκας είναι παντού μάγκας. Δεν είναι αλλού κότα και αλλού μάγκας και όποτε είμαστε με τους δικούς μας μάγκες. Ο μάγκας, έτσι ξέρουμε εμείς τον Πειραιά, είναι μάγκας παντού. Είτε με 50, είτε με 1000, είτε με έναν, είναι μάγκας παντού. Έτσι και κυρίως σέβεται τα λόγια του. Έτσι, και τις πράξεις του. Και παίρνει και την ευθύνη των πράξεών του και των λόγων του. Όχι κολοτούμπα. Αυτοί εδώ στον Πειραιά τους λέμε μάγκες, τους λέμε αλλιώς. Έτσι. Βάλτε ό,τι τίτλο θέλετε. Από εκεί και πέρα. Είμαι πολύ περήφανος σαν Ολυμπιακός για την ομάδα μου, γιατί όπως παρουσιάστηκε η ομάδα μου. Είμαι πολύ περήφανος γιατί με 9 παίχτες και για ένα τέταρτο κάνανε καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει. Αυτοί που έρχονται, έτσι, οι εξυγιαντές, κάνανε καθυστερήσεις. Ο κόσμος τους γιούχαρε, έτσι, προς τιμή του, ακούστηκε από την τηλεόραση. Δεν είναι κάτι που να μας κρύψετε, όπως από την τηλεόραση επίσης είδαμε. Κι άλλα που λέγατε ότι ήταν καταπληκτική ατμόσφαιρα. Ναι, θα τα δείξουμε όλοι. Γιατί εμείς έχουμε τιμωρηθεί με ένα καπνογόνο στη Βέρεια και εδώ έχει γίνει μακελιό. Και δεν τα βγάζουμε εμείς από την κοιλιά μας. Υπάρχει αδιάψευστος μάρτυρας, το βίντεο. Και για να πρωτούμε το βίντεο, να σου πω κάποια πράγματα. Ότι περιβάλλοντας χώρος δεν είναι το ταρτάν, είτε αγωνιστικό σκοπελ. Τι είναι και πιάσει την μπάλα. Γιατί και είχε καμιά κατοχή για μπάλα. Τέλος πάντων, δεν μένουμε εμείς. Ό,τι και να γίνει, λάθος το δίνει. Λάθος το ένα, λάθος. Λάθος που τους έσπρωχνε με δύο ανύπαρκτα φάουλ να μπαίνουν στην περιοχή στο πρώτο ημίχρονο που δεν μπορούσαν να κουτουλάγανε. Λάθος, ανθρώπινο και αυτό ρε. Πριν γίνει αυτή η φάση με τον Ποτία, έχει κάνει φάουλ στον Κασάμι και δεν τον Κασάμι, από πίσω τώρα. Δύο φάουλ, δύο κάρτες σε Μάρς. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ανθρώπινα, όλα ανθρώπινα. Λοιπόν, εμείς θα λέμε ένα πράγμα. Βγάλετε τις φανέλες του Ολυμπιακού και βάλετε τις φανέλες της ΑΕΚ. Και να γινόντουσαν αυτά. Οι ίδιοι αυτοί που βγαίνανε με σπουδή και θέλανε να μας ψήσουν και εμάς Ολυμπιακούς. Ναι. Ότι τι δίκαιο, τι αντρικό παιχνίδι. Έλα, αντρικό ήταν μόνο από την μεριά του Ολυμπιακού. Που είχαν μείνει 9 εναντίον 31.000, έτσι και όλο του συμφετού εκεί. Και σας είχαν και σας λεντάγανε και σας είχε φύγει η ψυχή. Και γιουχάρατε τους παίκτες σας. Που είσαστε περήφανοι ρε, για την ομάδα που έχει. Για την μπάλα που παίζει. Για όλα, έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν. Α, μπράβο. Είσαι υπερήφανη για τον πρόεδρό σας. Ωραία, δεν είσαστε καλοί. Για τις λοιπόν, απειλές. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε καλοί και είμαστε καλύτεροι από τον οποιοδήποτε. Παρακαλάμε
Όχι στον τελικό, βρε κοροϊδά, γιατί μπορεί να μας την κάνετε. Μας έχετε συνηθίσει σε κάτι. Δεν είναι κανένα. Κάνει σε εμπιστοσύνη. Αν πάει πήγαν 30 χωρίς εμάς, στον τελικό θα πάρουν 6. Συγγνώμη λιγοτάκι μου, δεν είναι να σας έχει κάνει εμπιστοσύνη. Έχετε ξεφτυλίσει τώρα. Από παντού θα πηγαίνει. Έχετε ξεφτυλιστεί από παντού. Δηλαδή να ήταν κάποιο ο οποίο είναι αξιόπιστο και να λέτε εσεί τώρα. Θέλουμε το κύπελο. Θέλουμε το κύπελο, ναι. Ποιοι το λέτε εσεί. Τι να πού να σας πιάσουμε σε εμπιστοσύνη, δηλαδή, πού είναι η αξιοπιστία σας. Στο Μπάγκεβιτς που σας είχε και σας γλέντακε, ε? Και τον έχετε και τον ζαχαρώνετε. Ναι. Στον άλλο να που σας έστειλε, στη Γάμα Εθνική και τον έχετε και καλά για ήρωα. Αυτός ναι ρε, αυτός, στον άλλο, ναι. Αυτός είναι ένα που τα κάνει κολοτούμπα, που ήταν μαγκιά και όταν ήσασταν μαζί σας, ναι. Έτσι, τι αξιοπιστία να έχετε. Λοιπόν, άκουστε να δείτε τι γίνεται. Εμείς παρακαλάμε το Θεό να σας βρούμε όσο πιο γίνεται συντομότερα. Απλά. Τίποτα ρε παιδί. Ποδοσφαιρικά. Ούτε μαγκές, ούτε διαιτητές. Ούτε... μέσα εδώ. Όσο γίνεται συντομότερα. Και να σου πω και κάτι. Και όχι με 11 μωρέ. Να παίξουμε με 10. Να παίξουμε με 10 από την αρχή. Και να ξέρουμε, να κάνουμε τα κουμάντα. Ναι, έτσι θα κάνουμε. Αφού έτσι ικανοποιούνται. Να, εντάξει. Δεν τους είδες πως κάνανε. Να έχω πάρει εγώ να είμαι 16 βαθμούς πίσω από τον οποιοδήποτε. Ναι. Έτσι. Να μην παίρνεις πρωτάθλημα. Να μην παίρνω ένα χωρά. Και να χαίρονται μόνο και αυτό. Και να έχεις πάρει μια τέτοια νίκη κάλπικη και να μου κάνεις και τον κύριο του Τριάβου. Και θέλετε να σου πω, είχατε να μας κερδίσετε 5 χρόνια. Ξέρετε ποια ήταν η προηγούμενη φορά που μας κερδίσατε. Πλάκο, με τον Καπνογόνο. Πάλι με πουσιά μας είχατε κερδίσει. Με τον Καπνογόνο που ήταν μέσα, με το πώς τον έλεγανε τον παίχτη. Τον Διόπ. Ποιο Μπλάκμαν, ρε. Τον Διόπ. Πού πάνε τον Κόδρε. Ποιο ο Διόπ ήταν, ο Αράπης. Ο Αράπης. Το αμυντικό χάφ, ένα ο Παπαντιόπ. Ναι, ο λοιπόν, πάλι με πουσιά δεν είχε γίνει εκεί. Τι έγινε, τι. Δηλαδή. Εντάξει. Εντάξει ρε μάγκε. Εντάξει ρε μάγκε. Τι μάγκε. Εντάξει. Έχετε γέλιο. Λοιπόν, ας βρεθείτε ρε παιδί μου εμείς, πώς να σου πω, όποιο και να ρωτήσει τον δρόμο, όποιο και να ρωτήσει Ολυμπιακό, θα σου πει τους περιμένω. Έχω μια προσμονή, το πιστεύει, του βγαίνει η οργή. Η οργή μας θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Αν δεν υπήρχε, να είναι καλά ο θεσμός του κυπέλου. Να είναι καλά ο θεσμός του κυπέλου και όποιος τον εφήβρε. Αν δεν υπήρχε το κύπελο, θα είμαστε σκασμένοι. Σας το λέω εγώ. Θα είχαμε σκάσει. Να σας περιμένουμε ένα χρόνο. Αλλά τώρα έχουμε Κυριακή κοντή γιορτή. Μόνο, κοιτάξτε με, παρακαλάω το Θεό να κληρωθούμε μαζί. Θα την κάνει όπως ο Βάζελος. Θα χάσουνε. Άμα δεν παίξουν εμάς και πάμε τελικό, είναι καλή να χάσουν από όποιον. Το Περιστέρι. Σε Μενατόλη, αυτό τους λέω τώρα. Ρε. Τι ακούς αυτές τις φαφάρες. Τις φαφάρες. Ναι, φαφάρες. Από γυρίσματος μετά από του λόγια, από λόγια. Αφού ήδη με το που τελείωσε το παιχνίδι είχατε σχεστεί για αυτό που θα πάθετε όταν μας θα συναντήσετε. Με τη σιαπού που έχετε κάνει και που την ξέρετε εσείς, την ξέρουν οι δημοσιογράφοι. Ε, πώς τους είδατε, ωραία, όλα, πώς τα βρίσκουν όλα, ωραία, ούτε μία ανάλυση, τίποτα. Ο άλλος του λέει το Βασιλάκη του Αραβίδη, σε βρήκε, λέει, είπε, λέει το παιδί ότι το βρήκε. Λέει, εγώ δεν είδα, λέει τίποτα, αλλά αφού το είπε, λέει εδώ ο παίκτης, λέει ότι το βρήκε. Εντάξει, ρε παιδί μου. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για την περαιτέρω συσπήρωση, γιατί ήδη είμαστε πολύ συσπηρωμένοι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευεργεσία προσφέρατε στον κόσμο του Ολυμπιακού. Ευχαριστούμε πολύ που καταλάβαν οι παίκτες σας, οι παίκτες μας, με τι ρδελαμπού έχουν να κάνουν από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, έτσι. Ευχαριστούμε για την πόρωση, γιατί μιλάμε τώρα έχουν πορωθεί και άλλοι έχουν σχυλιάσει, μην νομίζετε. Δεν πάω φανταστείτε. Τι έχετε να πάθετε, τι σας περιμένει. Το λοιπόν, τι έχετε να πάθετε δεν μπορώ να το φανταστώ. Θέλω να καταλήξω. Ένα παιχνίδι που είναι ο τελικός είναι μόνο 90 λεπτά. Δεν μπορούμε, δεν αξίζεται για αυτό που κουβαλάτε και για αυτό που πρεσβεύετε, να υποφέρετε μόνο 90 λεπτά. Θα υποφέρετε πολύ παραπάνω. Θα υποφέρετε 2,90 λεπτά, θα υποφέρετε στο διάστημα των 2,90 λεπτών και θα υποφέρετε μετά όλο το καλοκαίρι. Μέχρι να φάτε κανένα πείμα πάλι, θα έρθει κανείς παίχτης να έρθετε να μας σκοτήσετε τον έρωτα, ότι τώρα που ήρθε αυτός, θα δεις τι έχει να γίνει. Τι να γίνει, ρε. Όλοι ήρθανε, όλους τους βάλατε, δεν είχατε ούτε ένα τραυματία, τίποτα δεν είχατε.
Και με 9 παίκτες δεν καταφέρετε, κοινάγατε την μπάλα πίσω και κάνατε καθυστερήσεις. Αυτοί είστε, αυτοί θα είστε και γι' αυτό αποκτά μεγαλύτερη αξία η νίκη μας, η οποιαδήποτε νίκη μας απέναντί σας, γιατί δεν την κάνουμε. Δεν τη χαιρόμαστε ότι την κάνουμε σε μια ομάδα, στην ΑΕΚ συγκεκριμένα, την κάνουμε σε μια ομάδα της Πουστιάς που πρεσβεύει της αυτά. Ένωσης. Που πρεσβεύει αυτά. Όχι μόνο, γιατί δεν είναι απαραίτητος η ΑΕΚ, είναι και οι υπόλοιποι δύο. Που είσαστε και σύμμαχοι, έτσι δεν είσαστε. Σύμμαχοι. Να είστε και σύμμαχοι αγωνιστικά. Κάντε μια μεικτή. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, να μας κερδίζετε. Εσείς έχετε κάνει μεικτή απ' έξω, έτσι. Που πάλι χάνετε. Όπου και να μας παίξετε, θα τρώνετε τα μούτρα σας. Λοιπόν, ας βγει κάποιος φίλος ΑΕΚτζής να πει, ρε παιδί μου, να το καταλάβω εγώ άμα το λέει με την καρδιά του. Και εμείς και εσείς θα καταλάβετε. Να πει ότι θέλω να κρυωθώ με τον Ολυμπιακό. Δεν θέλετε, δεν μας έχετε βρε κορέλα, κερδίσατε. Δεν σπάσατε τα αίτητο. Ας βγείτε ένας να μας το πει. Εμείς πήραμε πρωτάθλημα φέτος. Εσείς συμπληρώνετε 25 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Και πανηγυρίσατε επειδή έγινε αυτή η εγκληματική. Πέντε Ολυμπιάδες είναι. Έξι. Πέντε Ολυμπιάδες. Έξι είναι. Τέσσερις, έξι, 24. Καλά, τα έβγαλες 24. Πόσο είναι. 25 χρόνια από το 93, Ρεάκη. Συγγνώμη, συγγνώμη. 7 Ολυμπιάδες φτάνουν. Να το, έβαλε το παραπάνω, δεν γινόταν. 4, 7, 28 δεν γινόταν. Σε δύο χρόνια. Όχι. Θα πάρουν σε δύο χρόνια πρωτάθλημα. Επειδή ξέρω ότι είσαι large. Γι' αυτό λέω, μήπως έβαλε κανένα χρόνο παραπάνω. Να θυμηθεί κάτι άλλο. Σε 63 αγώνες εντός έδρας στο γήπεδό σας. Από πότε. Από το 30. Το 30. Κάτσε, ρε. Τώρα αρχίζει η βαθμολογία. 25 νίκες Ολυμπιακός, 19 εσείς. Ναι. Για το γήπεδό σας, μην βάζω Καραϊσκάκη. Όχι, τώρα έχουν βγάλει άλλα. Κυπέλου, θα φτάσω 110. Έχουν βγάλει άλλα. Τώρα λέει αρχίζει. 1-0. Ναι, 1-0 είμαστε. 1-0. Σιγά μην κάτσουμε εμείς. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τώρα. Να ξεκινάμε να μετράμε από τώρα. Χάνουμε 1-0. Είσαστε 1-0 στις νίκες, ωραία. Κοιτάξτε μέχρι το τέλος, σε κάνα δύο μήνες πόσο θα πάει. Κάτσε λοιπόν. Έχετε φάει 4. Σας έχουμε ξεβρακώσει. Σας τον έχουμε ακουμπήσει. Εντάξει, δεν από όλες τις πλευρές. Ναι. Τα γκολ στα δίκτυα σας. Ναι. Και νικάτε 1-0 με 9 παίξει τον Ολυμπιακό και κάνετε έτσι. Και παίρνετε και λόγια πίσω από αυτά που απειλήσατε. Τόσο κότες. Τόσο κότες. Μα όλοι, τόσο έτσι, κότες. Ρε, όλοι οι ίδιοι είσαστε. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Όλοι οι ίδιοι είσαστε. Κοιτάξτε, να σου πω ψέματα. Κάτι, σου πω κάτι, ψέματα, για πέστε. Θα σου πω κάτι, Τάκη. Έλα να σου πω. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα. Είχε πάει ο κύριος Σιμεντζόγλου και είχε κάνει. Τι να προδοθυμηθώ. Είχε πάει, να το πω αλλιώς. Πήγε ο Μαρινάκης στον τελικό την Κυπέλλου να δώσει συγχαρητήρια. Να του ευχηθεί καλό παιχνίδι και τέτοια. Μέχρι αυτό με μάρτυρες, διαιτητές και τον άλλον ομάδα όλα κανονικά. Το επιβεβαιώσαν οι μάρτυρες να καλεστεί, να κληθεί. Αφού γράψαν οι δημοσιογράφοι ότι μπήκε ο Μαρινάκης στο αποδυτήρια που είναι και παράνομο, έτσι. Καλέστηκε ο Μαρινάκης, τιμωρήθηκε. Τιμωρήθηκε, αθώθηκε μετά. Ναι. Έτσι. Καλέστηκε πάντως. Εδώ την περασμένη εβδομάδα είχαμε τον Αλαφούζο. Πήγαινε και αλώνιζε και έκανε ψευτομαγκές. Άλλος από εκεί. Κοιτάξτε να δείτε τι κάνουν και τις μαγκές. Τι να κάνει, είναι να μην τις φοβάσαι έτσι όπως είναι. Πάει, έκανε τον κόκορα. Θα τελειώσετε και τέτοια. Α, καπάκι ο γάτας, όπως ο άλλος θες. Γιατί έχουμε και αυτούς, έχουμε και τους δημοσιογράφους. Που και καλά κάνουν τη δουλειά τους που λέγε και ο άλλος θες. Εμένα λέει αυτή είναι η δουλειά μου. Η δουλειά σου είναι να βγάζεις ειδήσεις κανονικές. Όχι στημένες ερωτήσεις. Όπως κάνει, πώς τον λένε, τέλος πάντων αυτός με τη μύτη ο Κοκοβιός που είναι στην Ετένα, στην Αθηνική Κυριακή και μου έκανε. Έκανε στο Μελισανίδη ερώτηση. Ρε και καλά, τι θα γίνει τώρα, θα φτιάξετε το ποδόσφαιρο. Ποιος θα φτιάξει, ναι. Ο καταδικασμένος, δεν το λέμε εμείς από την κοιλιά. Εμείς από εδώ, από την κοιλιά μας δεν λέμε. Καταδικασμένος. Λέμε ότι όχι, τι έχει γραφτεί, ό,τι λέει η δικαιοσύνη. Ότι, λοιπόν, τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια, δεν μιλάμε. Εμείς μιλάμε. Αλλά τα λέω εγώ. Έτσι. Και θα φτιάξει το ποδόσφαιρο ποιο, ο καταδικασμένος που απειλούσε και ο λαθρέμπορος, έτσι. Όχι υπόδικος. Το υπόδικος είναι άλλο. Το υπόδικος είναι δικό σας τίτλος. Να έχουμε πιασάρικος και τέτοια μέχρι να αθωωθούνε. Λοιπόν, και έχετε πιάσει και απειλούσε τον παρατηρητή διαιτησίας και θα φτιάξει αυτό στο ποδόσφαιρο και καλά στο βωμό ότι είχε αναχτίσει. Το είδαμε πως θα το φτιάξει. Ξέρω το σπίτι σου. Ναι, θα σε πνίξω με το κασκό. Ναι. Θα σε γα. Ε? Και μετά σήμερα τι έγινε. Τίποτα. Του πάνε δικηγόρο. Συκοπαντία δεν. Τι συκοπαντία. Αυτά τα έκανε, ξέρετε. Τα έκανε για να τον αποθεώσετε και από κάτω. Καλά, συγγνώμη λίγο.
Ρε παιδί μου, αφού δεν έγινε για τίποτα. Για να τονίσω ότι είναι άρχοντα. Κάτσε λίγο, ρε τάκι μου, να κάνω μια ερώτηση εγώ. Αυτό οι παρευρισκόμενοι εκεί πέρα, ο συρφετός δίπλα από τον παρατηρητή και όλοι τριγύρω, οι αγγίδες, γιατί χειροκροτάγανε, δηλαδή τι πήγε και τον, του ευχήθηκε και λέει πω τι ευγένεια, λέγανε οι αγγίδες δίπλα, που πήγε και μίλησε στον Κύρκο, τι ευγενικά του μίλησε, πω ποδοσφαιρικός πολιτισμός, μάλλον γι' αυτό, ρε ψεύτες, ρε απατεώνες. Δεν καμαρώνατε που πήγαινε και έκανε το μάγκα στον ανθρωπάκι και χειροκροτάγατε. Γι' αυτό δεν χειροκροτάγατε, ρε απατεώνες. Έτσι. Κοινοκροτήστε και στα δικαστήρια τώρα. Που κάποιοι από αυτούς τον ευρίζετε που σας πήγε στην Γάμα Εθνική. Άλλο, τώρα χειροκροτάγανε. Σας έχει εξαπατήσει για το γήπεδο. Θα πάμε αλφατική, θα έχουμε και γήπεδο. Θα πάρουμε και πρωτάθλημα. Πάρτε ένα πρωτάθλημα. Θα πάρετε πολλά. Όπως έχουν πάρει και άλλοι. Όποιος αξίζει να παίρνει με τέτοια δεν υπάρχει. Μην τυχόν εγώ την Παρασκευή θέλω να είναι φτιαχτεί η κλήρωση από εσάς που παρακαλάτε να είστε μαζί μας. Φτιάξτε την κλήρωση να παίξουμε Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Πόσα φάγατε εδώ? Εδώ πιο κάτω πόσα φάγατε? 4. Και βάλατε ένα εσείς και πανηγυρίζετε με 9 παίκτες. Λευτέρη Μαυρίκο, Λευτέρη Μαυρίκο, Λευτέρη Μαυρίκο, όλη την έχεις φάει εσύ αυτή που λες. Όλη την έχεις λουκάρει. Χρόνια τώρα, Λευτέρη Μαυρίκο, Λευτερίτσα. Που μας θέλεις. Μα είναι δυνατόν τώρα, εκτός από αυτό το μήνυμα, να έχετε γλώσσα ότι κερδίσατε τον Ολυμπιακό με 9 παίκτες. Σας έχει ρίξει 4 πριν 90 μέρες. Παίρνει 25. Πώς το λένε, πρωτάθλημα εφέτος. Δεν παίρνετε τίποτα. Ξαναπαίξουμε και τελικό, δεν θα πάρετε πάλι τίποτα. Δεν πρόκειται να πάρετε τίποτα ποτέ. Δεν έχετε γήπεδο. Σας πήγανε στη Γάμα Αθήνα, παίζατε με το Τρασίβουλο. Δεν θα πάρετε τίποτα ποτέ. Δεν βλέπεστε λιγάκι. Πόσο ξεφτύλα έχετε, ρε. Δεν είστε οπαδοί, ρε. Τι να είναι. Δεν είστε οπαδοί, γιατί εμείς τέτοιο πρόεδρο θα τον είχαμε πνίξει στο λιμάνι όπως έχουμε πνίξει και εσάς. Για καλά μηνυματάκι είσαστε, έτσι. Πού λέω ψέματα! Σαν τον πρόεδρο σας, καλά μηνυματάκι και όταν βρεθούμε, όχι εγώ, μήπως από πάνω, ναι. Μήπως από δίπλα. Αφήστε τα, ρε. Εμείς, ό,τι λέμε, από πιστότητα άλλο τίποτα, σας έχουμε πει, έχουμε βγει και τα δικά σας λέμε και τα δικά μας και ό,τι γίνεται. Καθίστε, δεν θα πάρετε πρωτάθλημα ποτέ, έτσι ακριβώς. Ναι. Από όσο είμαστε εμείς στην Ελλάδα, δεν θα πάρετε τίποτα ποτέ. Θα είμαστε πάντα οι καλύτεροι. Εκτός. Ό,τι πουστιά και να κάνετε, να... όσοι και να συνασπιστείτε. Τα είδατε τον άλλο που έλεγε για τις φιλοξενίες. Τον κυνηγάνε στη φιλοξενία της Τούμπας. Του πήραξε το καρέσκι. Κοντά είσαι κι εσείς. Στην Τούμπα, γιατί δεν είσαι ένα σαβίδι με το κινητό να συλλατσάρισε όπως συλλατσάρισε στο καρασκάκι που σε πήραξε και η φιλοξενία. Είχε κυνηγητό εκεί, ε. Να τα περιμένετε κι οι άλλοι, ο Σονούπου. Τα περιμένετε. Τι έχουμε, έχουμε. Πρέπει, πάμε να θυμίσουμε λίγο. Κάτσε λίγο, πρέπει να ντρέπεστε λίγα. Πρέπει να ντρέπεστε. Ντρέπονται, τι να ντραπούνε. Δεν τα κοιτάξτε. Είστε ξεφτυλισμένοι. Όχι όλοι οι εκτζήδες. Τουλάχιστον αυτοί που κάνουν αυτές τις ταζανιές. Τις ταζανιές. Πρέπει να ντρέπεστε. Έχετε ένα πρόεδρο που σας λέει ψέματα, βέβαια, άμα φύγει κι αυτός. Άμα φύγει κι αυτός, ποιο θα έχετε μετά. Θα δείτε όμως κάποια στοιχεία από αυτά που τόσα χρόνια και κάτι καινούργια. Που τόσα χρόνια τα ξέρει όλη η κοινωνία της Ελλάδος, όλοι οι Έλληνες, ποιος θέλει να φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα τον δείτε ποιος είναι αυτός που θέλει να φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι αυτός που απείλησε το διετή, θα σε πνίξω με κασκόλ. Καλά ρε, με το κασκόλ θα τον πνίξεις. Με το κασκόλ. Ωραία. Με αυτή που, κάτσε, που λέει, θα κάτσε, ξέρω το σπίτι σου. Κάτσε, έχω και εγώ μια αυτό, καταγγελία. Αυτό θα σας φτιάξει το ποδόσφαιρο. Αυτό θα φύγει ο Μαρινάκης που βάζει 150 εκατομμύρια σε 5 χρόνια και θα έρθει ο Άβραγκο. Αυτός που παρακαλάει τη Δούρα να πάρει λεφτά να φτιάξει το γήπεδο. Που δεν ξέρει ο αγράμματος, ο αμόρφωτος που έχει βγάλει μέχρι πρώτη δημοτικού που δεν του έχουν μάθει ούτε τα παραμύθια. Ο Αλή Μπαμπάς ήταν άλλο. Κι άλλοι 40 κλέφτες. Έτσι. Ούτε αυτό το παραμύθι. Ούτε αυτό το παραμύθι δεν ξέρει. Αυτός έπρεπε να τα κλέψει μέικα. Ας τον αρέσει που θα τους ανοίξουμε, ναι, τα τους μάτια. Ναι, θα τους ανοίξουμε τα τέτοιο. Α, και ένα άλλο. Είναι ο κούφι. Και ένα άλλο, και ένα άλλο. Κάτσε, έχω μια καταγγελία από ανθρώπους που ήταν εκεί πέρα. Ναι. Ο δημοσιογράφος Τσακίρης του Καζέτα έβριζε τον Πειραιά με ακατανόμαστες φράσεις. Μπράβο, Ολυμπιακό. Εκεί στο. Ωραίο. Στη μεικτή ζώνη. Μόλις πήγαν οι άνθρωποι της ομάδας. Και το ρώτησα τι έχει με τον Πειραιά και το σβέρκωσαν. Έφυγε σαν κοριτσάκι. Τι λες? Το ίδιο και κάτι οπαδοί με καρτελάκια που πήγαν έξω από τα αποδυτήριά μας με καρτελάκια security και μάγκησαν και μόλις γίνανε δικοί μας πάλι φέρανε τρέχοντας. Αφήστε ρε, τις μάγκες σας. Αφήστε τις μάγκες. Δεν είσαι... Οι μάγκες είναι για άλλους. Και οι μάγκες
πληρώνονται. Έτσι. Δεν έκανε τη μαγκιά σα ο άλλο. Θα πληρωθεί. Έτσι δεν είναι. Οι μαγκές πληρώνονται. Είναι ρητά χρόνια αυτά. Φύγανε μόλις φύγανε οι παιδιά. Φύγανε. Ναι. Ο άλλο ο Τσακίρη είναι συνηθισμένο αυτό. Να έχετε δει τον Τσακίρη. Να έχετε δει τον Πάγκεβιτ στην Καλυθέα και να τον έχετε εκεί πέρα. Τόσο ξεφτύλα ρε. Τόσο εκτζίδε είστε ρε. Υπάρχουν και αγκτζίδε που έχουν φιλότιμο. Του έχετε καταπαυρίσει κι αυτού. Ξέρετε ποιο Πάγκεβιτ. Αυτό σα. Αυτόν που είχε φέρει. Ο Τίγρης που θα μας υπογράψει, τον είχε φέρει, τον είχε πάρει έτσι από τα αυτή, όχι από τα αυτή, αγκαζετούρα και τον έφερε στον κόκκαλι. Αυτή είναι και ο ένας και ο άλλος. Για να ξέρετε ρε, τι γίνεται. Ξεχρέωσε το γραμμάκι της φυλακής. Την πολύ μαγκιά. Την πολύ μαγκιά. Για μαγκές. Έχετε καταλάβει ποιοι είστε και τι έχετε κάνει. Όχι, δεν έχουν καταλάβει. Δεν έχετε καταλάβει. Ελά, σου πω και οι άλλοι. Στην κλήρωση του κυπέλλου θα καταλάβετε τι έχετε κάνει. Ρε και οι άλλοι, σας αφράξετε. Έρθετε εδώ και αυτή τη φορά δεν θα πούμε να σταματήσουνε όπως σταματήσανε στο 60 πριν κάποια χρόνια, 4 χρόνια, στα 6. Τώρα θα φάτε πολλά. Ρε, γιατί παιδί. Είστε... Αυτή που θέλετε να φτιάξει το ποδόσφαιρο. Ναι. Εκεί είμαι εγώ τρελαίνω. Ας γίνει ένα. Να ήταν ρε παιδί μου Μελισσανίδης να βγάζει τα λεφτά του. Γιατί έχει λεφτά ο άνθρωπος. Να τα βάλει. Να τα βγάζει. Πάρε το γήπεδο, πάρε και 30 εκατομμύρια πάνω 15. Είσαι καλά. Ρε τι κάνετε ρε. Ρε τακί, τακί, τι κάνετε ρε. Και μέσα στο μαριλάκι που βάζει 150 εκατομμύρια σε 5 χρόνια. Ρε από τη στιγμή που θα γινόταν αυτό, εδώ κάτι ψήγματα, κάτι πάει να κάνει ο Σαββίδης και τα βλέπετε. Τα λέμε εδώ πέρα. Ο μόνος που βάζει λεφτά, ναι. Άλλο τι του χρεώνουμε που δεν ξέρει τι του γίνεται και τέτοια. Αλλά όποιος βάζει λεφτά ή όποιος έστω έχει μια. Τουλάχιστον δείχνει μία πρόθεση. Άλλο με το στόμα. Όλο στόμα, στόμα, στόμα. Ο άλλος έχει βάλει κάποια λεφτά, δεν ξέρει τι του γίνεται, έχουν πάει στράφη. Έτσι. Έχει βάλει όμως τα ρημάδια, κάτι έχει κάνει. Δείχνει μία πρόθεση. Εσείς τι πρόθεση έχετε, στο στόμα. Και να πάρουμε την κακιά ΕΠΟ, γιατί τώρα είναι καλή ΕΠΟ, ε. Έτσι. Είναι να την κάνουμε καλή, γιατί τώρα είναι κακιά η ΕΠΟ. Σας είναι πολύ κακιά η ΕΠΟ. Την είδα εγώ την ΕΠΟ. Μόνος του πήγε ο Λαμπρόπουλος διαιτητής, δεν έβαλε η ΕΠΟ. Ναι. Μόνος του πήγε, ρε, όπως το λένε, Καλογερόπουλος, ναι. Είδαμε και τους διαιτητές της Β' Εθνικής που σας πήγαιναν στις πρόχειρες. Εντάξει, ωραία. Εδώ εσείς είχατε κάποιον άνθρωπο στο μπάσκετ, τον διώξατε για αυτό που βάζετε κάποια λεφτά. Κάποιον που ήταν βιομήχανο. Τι κάνουμε εδώ τώρα, κάνουμε εδώ τώρα τους... Να τους πω τι είναι αυτοί, ναι. Που χαίρονται και σου στέλνουν και μηνύματα. Για αυτούς λέω. Λοιπόν. Γιατί υπάρχουν και αγγλίδες με φιλότιμο, ρε. Λέει, με πιάσαμε, μου λέει, Τάκη, ναι, ρε. Μαλακία που νικήσαμε έτσι. Μπουρδέλο είμαστε. Όχι, το πάνε και παιδιά. Πάγαμε 4 στο Καραϊσκάκι και εγώ θα πανηγυρίσω το 1-0 με νέα παίχτες. Και με τον τρόπο αυτό που έγινε... Και να μην παίρνω και πρωτάθλημα. Και θα πάρεις τίποτα. Να θυμίσουμε λίγο. Βεβαίως. Πάμε να δούμε εδώ πέρα. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο. Έλα, το Ντίγρι. Μπας και μάθετε κάποια πράγματα. Ποιον έχετε πρόεδρο. Όχι, αφημίσουμε. Το Ντίγρι, ρε. Συγγνώμη μετά. Εκεί πέρα πήγε και είπε. Είπε εκεί στον άνθρωπο. Ό,τι δείτε στο βίντεο. Να φάσα. Ό,τι δείτε στο βίντεο, οι διαλόγοι είναι ψέματα. Στον άνθρωπο είπε γεια σα. Τι κάνετε. Χάρηκα για την κοινωνία. Ναι. Δεν πιστεύω να μην σα έχουν προσφέρει κάτι. Έτσι. Αυτά πήγε και είπε. Στον παρατηρητή διαιτησία. Για πάμε να δούμε. Να πούμε ότι δεν ήταν η φωνή του αυτή, αλλά αυτό που το χαρτί που υπήρχε ήταν το φιλοαγώνος. Έτσι, δεν είναι, μην πούμε ότι ήταν και φωνή. Όχι, χιουμοριστικό ήταν το βιντεάκι, αλλά μόνο. Εντάξει. Να πούμε ότι έφαγε 360 εκατομμύρια η ΑΕΚ από το ελληνικό δημόσιο, πέφτοντας στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και ναι, κατά τα άλλα, ο κακός Ολυμπιακός. 360 εκατομμύρια. Ρε Ολυμπιακός, δεν έχει 300.000. Εκατομμύρια δραχμές, ευρώ. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε, Τάκη. Όσοι περιμένατε να κλάψετε, να κλάψουμε θα απογοητευτείτε. Εμείς είμαστε Ολυμπιακός, παίζει η ομάδα μας. Έχετε καταφέρει το άλλο όμως. Έχουν οι παίκτες μας. Έχουν καταλάβει, έχουν πλήρη συνέστηση. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Πάμε και τους λέμε. Άκου για να καταλάβει ο κόσμος. Πάμε και τους λέμε εμείς τους παίκτες μας. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι παίκτες. Άμα δεν μείνουν και στην Ελλάδα πολύ καιρό, δηλαδή τι σοί στην Δεσπού είσαστε, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Πάμε και τους λέμε, τους πίνουμε, τους λέμε, ξέρεις κάτι, αυτή είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι τέτοια. Λοιπόν, ό,τι και να τους πούμε, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Αν δεν υπάρχει βαθμολογική διαφορά, λέει ποιος είναι αυτός. Τσιμπάει κοντά το γουρούνι. Δεν το τσιμπάει. Τι να του κάνω, του δώσει μια τσιμπιά του γουρουνιού, τι να πάρει, είχα πάρει το γουρούνι. Λοιπόν. Και προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι ξέρεις κάτι, αυτούς εδώ πρέπει να τους γλεντάτε όσο γίνεται περισσότερο και τέτοια, γιατί είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι όχι αλλιώς, είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Αλλιώς δεν είσαστε. Να. Αυτό δεν μπορούσαμε να το καταφέρουμε.
Το καταφέρατε εσείς με τη συμπεριφορά σας. Θα τα δείτε στην επόμενη κλήρωση. Τη διαφορά των παικτών μας σε σχέση με εσάς. Να πω ότι το 2008, για κάποιους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, στην Κύπρο ο Ολυμπιακός έπαιξε προκριματικά Champions League και έπαιξε με την ανόρθωση. Χάναμε 2-0 και κέρδισε πέναλτι ο Ολυμπιακός. Το βάλετε στο Μήτρογλου, πρέπει να το θυμάστε. Χτυπάει στο δοκάρι, πάει ο Γκαλέτη πρώτο στην μπάλα, σφυρίζει ο διαιτητής φάουλ υπέρ της ανόρθωσης. Άκου τώρα, Ταγκή, να σου πω εγώ. Τι, γιατί για όσους ξέρετε από μπάλα. Αυτοί που μας νουθετούν δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Αυτοί που προσπαθείτε να κάνετε το μαύρο άσπρο δεν ξέρετε ούτε καν τους κανονισμούς. Σε περίπτωση, τσάτσι δημοσιογράφη, που κάποιος παίκτης πάει να σουτάρει και παίκτης της ομάδας του μπει στο... Περάσει και το ημικύκλιο. Δεν είναι μόνο το κουτί της περιοχής, είναι και το ημικύκλιο. Γιατί πρέπει να έχει απόσταση. Το ημικύκλιο έχει φτιαχτεί για να έχει από τη βούλα απόσταση ο κάθε παίκτης. Από τη βούλα του πέναλτι 7 μέτρα. Γι' αυτό είναι και το ημικύκλιο, άμα δεν ξέρετε. Λοιπόν, από εκεί πέρα, έτσι και μπει παίκτης της ομάδας που εκτελεί το πέναλτι πιο γρήγορα στην περιοχή. Δεν επαναλαμβάνεται, λέγω εδώ. Δίνεται φάουλ. Αυτό έγινε στην Κύπρο και δεν να σου πω, ναι, για να καταλάβουν. Δίνεται φάουλ. Όχι, γιατί μας λένε. Σε Champions League. Κάτσε ρε τάκι μου. Ναι. Μας λένε και δηλαδή δεν, ξέρουν, δεν μπαίνουν στον κόπο ούτε τους κανονισμούς να διαβάσουν. Μόνο προπαγάνδα και Άγιος ο Θεός. Σε περίπτωση που μπει παίκτης της ομάδας που εκτελεί το πέναλτι μέσα στην περιοχή, το παιχνίδι αυτόματα διακόπτεται και εκεί που μπήκε ο παίκτης μέσα σφυρίζεται επιθετικό φάουλ. Και γίνεται φάουλ. Όπως είχε γίνει με εμάς με την ανόρθωση και τον Γκαλέτη. Το 2-0. Το πέναλτι του Μήτρου. Ο Ολυμπιακός, το παράει ο Μήτρου που πάει στο δοκάρι, πάει ο Γκαλέτη. Λέω, οπα, φάουλ του λέει. Είχε λοιπόν, πει πιο γρήγορα μέσα ο Γκαλέτη, φάουλ. Επειδή καταλαβαίνω τον πόνο σας. Ο πόνος είναι δικιά σας, ο δικός σας, όχι αυτό που πρέπει. Εγώ καταλαβαίνω τον επόμενο. Άκου. Πολλοί 25άριδες ήταν μες στο γήπεδο εχθές. Πολλοί 20άριδες, πολλοί 15άριδες. Είναι όλοι αυτοί που δεν έχουν δει πρωτάθλημα. Δεν έχουν δει πρωτάθλημα όλοι αυτοί. Και θα μεγαλώσετε πολύ ακόμα. Δηλαδή, βγάλατε το λύκειο, το δημοτικό, βγάλατε το γυμνάσιο, βγάλατε το λύκειο, πήγατε φαντάρι, παντρευτήκατε και ακόμα δεν έχετε δει πρωτάθλημα. Δεν έχουμε πάει όλοι φαντάρι. Ναι, βέβαια. Δεν έχετε πάει. Έχουμε δει αγκαλιές, γλωσσόφυλλα, κάτι στη φαντάρι. Ναι, εδώ δεν τα βλέπαμε. Σε πάλι σε παιχνίδι δικό μας, δεν φιλιώτησαν. Ναι, 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 ναι. Τι να κάνουμε τώρα, πήγανε αυτοί φαντάρι. Ο άντε όλοι φαντάρι. Ναι. Κουτσίστα, λοιπόν, δηλαδή, μικρή μεγάλη στα καφενεία. Γι' αυτό καταλαβαίνω το μίσος σας. Αλλά αντί να έχετε το μίσος σας σε αυτούς που σας διοικούν και σας λένε ψέματα, βέβαια είδα μια διαφορά από πέρυσι. Πήγατε 31.000 εισιτήρια. Αντί για 55-60 πόσο είχατε πάει πέρυσι. Υπάρχει μια διαφορά που οι αεξίδες δεν πήγαν. Τι να πάμε να δούμε τώρα, θα φάμε άλλη ψωλιά από τον Ολυμπιακό. Μην πάμε. Πήγατε. Είχε όμως κάποια εντεταλμένη υπηρεσία ο κύριος διαιτητής αυτός. Τα είδατε τι έκανε. Καλά το είπε ο Άκης. Με άλλες φανέλες αντίθετες. Όχι, αυτό βάλτε. Θα είχατε πει όλοι μέσα. Αυτό βάλτε, ρε. Θα είχατε πει όλοι μέσα. Ρε, παιδί μου, εμείς εντάξει, σκεφτείτε. Δεν λέμε τίποτα εμείς. Ό,τι ακριβώς έγινε, βγάλτε τις φανέλες του Ολυμπιακού. Θα είχατε πει όλοι μέσα. Αλλάξτε τις φανέλες της ομάδας. Πείτε μας τι θα έχει γίνει και όχι μόνο αυτό. Και τι σπουδή θα είχαν οι Ρουφιάνοι μετά που μας τα βγάλαν όλα αθώα. Όλα αθώα, όλα ανθρώπινα λάθη, έτσι το είδε. Yeah. Ρε, εντάξει το είδε ο Μπινές αυτός πως το είδε. Εντάξει, έτσι το είδε. Εσύ τι βλέπεις που μας σκοτίζεται τον έρωτα κάθε Κυριακή σε φάσεις πεντακάθαρες, ψάξετε να ψάχνετε. Καλά σας είπε ο Κασάμι, καλά σας είπε. Τι είπε ο Κασάμι, μια χαρά του σας. Μια χαρά του σας. Λοιπόν, να... Δεν σηκώνω τηλέφωνα, δεν παίρνετε τηλέφωνα. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή δεν το καταλαβαίνετε που με παίρνετε τηλέφωνα. Τι να πω εγώ τώρα στο τηλέφωνο, να μιλήσω με ποιον. Για αφιερώσεις δεν υπάρχουν αφιερώσεις. Στην Κούλα και τον Κυριακό, όποιος θέλει αφιερώσεις. Στο Ράδιο Μέλπο. Βλέπετε ότι μιλάμε και με παίρνετε και τηλέφωνα. Αν μου πείτε τι. Θα μιλήσουμε εδώ και θα βλέπει ο κόσμος. Πάμε. Λοιπόν, να πάμε σε καμία γραμμή να ακούσουμε κανένα XG. Ναι. Αλλά να είναι από αυτούς που μου αρέσουν, τους οπαδούς που αγαπάνε την ομάδα τους, όχι από αυτούς τους ταμτάκους. Ναι, θα βρεις πολλούς. Γιατί υπάρχει κανείς από αυτούς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, Λετάκη. Γεια. Λοιπόν, Σάββας λέγομαι από Κεσαριανή. Ναι. Δεν θα χάλασε. Ναι. Μπράβο. Γεια σου, Βλάκα Σάβα. Γεια σου, Βλάκα Σάβα. Γεια σου, Βλάκα Σάβα. Πάμε στον επόμενο. Έλα, ρε. Πονάτε, θα το δεις, Γεια σου, Σάβα. Πονά, Σάβα, θα του λες.
Εντάξει, είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Ο πόνος είναι δεδομένος, γι' αυτό παίρνει και η μαζόχαση είναι, γι' αυτό παίρνει και εδώ πέρα για παραπάνω πόνο. Πάμε στον επόμενο. Ο πόνος είναι δεδομένος. Γεια σου, Βλάκα Σάβα. Πριν 90 μέρες, 4. Τέσσερα. Όχι, ρε. Τέσσερα. Όχι τον κάθε Βλάκα. Τόσο κάθε Βλάκα πρέπει να το ξυπνήσουμε. Όχι, δεν ξυπνάμε. Δεν αφήνουμε τον κόσμο. Γιατί αυτοί οι Βλάκες πάλι και ψηφίζουν μετά. Και μας καταστρέφουν. Ναι, γιατί θα τον αλλάξεις. Ναι, άμα του πεις του πέντε πράγματα. Έλα. Τι είπε και άλλο. Εδώ τον έχει στο παραμύθι. Κάτι θα ψήσουμε, κάτι θα φτιάξουμε, Ρεάκι. Εδώ πιστεύω να την φτιάξει εκεί πέρα. Ρεάκι, έχω βαφτίσει 7 εκτζίδες. Φτιάξα, τι δούμε. Πώς αλλάξαν αυτοί. Ήσουν μπροστά, εμπρός. Έλα, καλησπέρα. Ναι. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Πάμε σαν τη γραμμή. Τι, φίλε, τώρα πιο αργός και από τον επιτάφιο είσαι. Όχι πιο αργός, έτσι που μιλάς θα τελειώσω κιόλας. Τι, δεν είναι. Θα τελειώσω. Ή θα μας φάρει ύπνος. Εμπρός. Τηλέφωνο ποιος. Ορίστε. Από Καλυθέα, Ολυμπιακός είμαι. Από. Ναι, άργησες όμως με την Καλυθέα πολύ, δεν ξέρεις που μένεις. Άλλο βράδυ, πάει αυτός. Αφού δεν ξέρεις που μένεις. Το Εσύ. Σα πρόβατα. Παίρνω εγώ τηλέφωνο, μένω στον Πειραιά. Λέω Άκης από Πειραιά. Ναι. Δεν λέω Άκης Ολυμπιακός. Έξι και ξέρος. Έξι και ξέρος. Πιάσε κόκκινο, Ρέκη. Εδώ. Το σήμα μας. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα, Γιώργος από Μεσσηνία. Μάλιστα, από Αβυσσινία. Αβυσσινία. Μεσσηνία, όλη τη Μεσσηνία. Στο νομό Μεσσηνία. Από τη Μεσσηνία, ναι. Εντάξει, όλη τη Μεσσηνία. Να το πει γρήγορα. Ναι, ναι, έλα, πάμε. Καρδαμίλη συγκεκριμένα. Καρδαμίλη, έλα, αρχηγέ μου, Γιώργο, πάμε. Ωραία, ωραία. Ήθελα να ρωτήσω, εκπομπή κάθε Δευτέρα. Δευτέρα και Παρασκευή. Ναι. Άρα κάνετε και. Άρα, σαν το όνομα. Αλφα. Καλό βράδυ. Πάει αυτό. Ρε παιδιά. Έλα, ρε, και αυτό δεν θα έπρεπε. Κάνουμε κάθε Δευτέρα. Ρε, τι Παρασκευή δεν κάνουμε. Δεν ξέρεις πότε. Δηλαδή από το Καρδαμίλη μόνο Δευτέρα ξέρεις. Ρε Άσιχτερ. Άσιχτερ που είναι και δικιά σας γλώσσα. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια σου Τάκη, γεια σου Τάκη. Γεια σου φίλε. Γρήγορος αυτός. Τι κάνετε παιδιά. Μια χαρά είμαστε εμείς. Ετοιμαζόμαστε. Από το κατακόκκινο κορυδαλό. Ναι. Έχω να δώσω και τη φάση στον Κώστα από τον Τζάμπο και σε ένα άλλο φίλο μου τον Κώστα. Ό,τι και να κάνουν, τα διαρκεία του χρόνου θα γεμίσουν το Καραϊσκάκι. Και θα είναι πάνω από 33.000 με αυτά που έχουν κάνει. Θέλω να πω για, τις, για την μπάλα, όσοι ξέρουν από ποδόσφαιρο, ούτε από πόλη του Ποτία ήταν, ούτε το χέρι ήταν πέναλ, ήταν στην πλάτη, πεντακάθαρα στην πλάτη του Μιλιβόγεβη. Και όσο για το διαιτητή φάνηκε από την αρχή του παιχνιδιού, στο 39, θυμάστε μια φάση, πέφτει ο Ολυμπιακός αντεπίθεση 5 μέναν και αντί να δώσει πλεονέκτημα, πήρα επιθετικό φάουλ. Αυτό έγινε στο 41 λεπτό. Ναι, 41. Λοιπόν, φάνηκε ότι θέλαμε να σπάσω έτσι με ό,τι και να γινόταν. Εκεί που την έσπασε ο Σεμπά. Και φεύγει ο Φορτούνης, ναι, ναι. Την έσπασε ο Σεμπά εκεί σε μια διεκδίκηση και φεύγει ο Φορτούνης. Και στο τέλος, ακόμα και με νέα παίκτες, προσπαθούσαν να τρενάρουν τον Ολυμπιακό. Καθυστέρηση κάνατε, αφρενά. Και ο διαιτητής κερδίζει ο Ολυμπιακός φάουλ κοντά στη γραμμή του. Και αυτό που είπατε για το πέναλτι στην ανώθεση το ίδιο έγινε. Δεν υπάρχει επανάληψη. Δεν υπάρχει φάουλ υπέρ της ομάδας του Ολυμπιακού. Μπράβο. Και ξέρεις γιατί το λέω. Ξέρεις γιατί το λέω. Όχι, ας πούμε ότι δεν έγινε έτσι. Και είναι κάποιοι. Όχι, που, ρε, άλλο ρε σου λέω. Από κάτι μυαλοπόλητες δημοσιογράφοι που ερμηνεύουν και τον κανονισμό. Ναι. Και δεν ξέρουν την τύφλα. Βγάλε τον Ολυμπιακό, βγάλε και την ΑΕΚ από του εμπλεκόμενου. Πες τον κανονισμό πως είναι. Ούτε τον κανονισμό δεν ξέρουν και θέλουν να μας πούνε ότι είναι εντάξει, ότι είναι όλες παθένια. Και δεν ξέρουν ούτε τους κανονισμούς. Να φανταστεί. Κοιτάξτε, αυτό το ποδόσφαιρο θέλουν. Αυτό το ποδόσφαιρο θέλουν. Και λαθρεύονται και θέλουν και το να λαφούζουν με το Sky, με όλη την προπαγάνδα που έχουν κάνει. Αλλά θα βρουν μπροστά στον Ολυμπιακό. Τα βρίσκουν πάντα. Και παρακαλώ να πέσουμε στους τέσσερις, γιατί θέλω σε διπλά παιχνίδια μέσα έξω. Διπλά. Ο κόσμος Ολυμπιακός είναι αγανακτισμένος. Να είναι ο χρόνος πολύ. Πρέπει το Sky να φύγει από εκεί που είναι. Δεν δέχομαι να είναι στο Πειραιά κανάλι που είναι εναντίον του Ολυμπιακού. Τώρα κοντά είναι. Λίγα τα ψωμιά τους. Πάντως αν γινόταν αυτό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και έμενε η Άκη με νέα παίκτες, θα μπαίνανε μέσα. Όλοι. Θα μπαίνανε μέσα. Ρε, ακόμα εκεί θα ήμασταν όλοι. Ακόμα εκεί θα ήμασταν. Ρε, ευτυχώς που έγινε έτσι, γιατί θα χτυπάγανε και οι παίκτες. Γιατί ο κύριος Μελισσανίδης μην πιάνει τον Ολυμπιακό, γιατί χρωστάει στην εφορία του Πειραιά 100 εκατομμύρια και παραπάνω. Και ακόμα να τα πάρει το κράτος. Τι κάνει, χρωστάει. Εξηγιατίστε, δεν πειράζει. Αυτοί θα τα φτιάξουν τα ποδόσφαιρα όλα. Όλα, μια χαρά. Θα γίνει το ποδόσφαιρο όλη τη Ελλάδος.
Έτσι. Εντάξει, Κορυδαλίου. Εντάξει, παιδιά, καλό βράδυ. Γεια σα, ρε φιλαράκι, Κορυδαλίου. Για χαρά. Να μην πάμε όμως και μας πάρει αυτό που θέλετε πάνω στο παιχνίδι αυτό το συγκεκριμένο. Εμείς παίζουμε Ευρώπη την Πέμπτη. Ναι, μην ξεχάσουμε. Παίζει την Πέμπτη Ευρώπη. Και μετά από μια εβδομάδα πάλι εδώ στον Πειραιά, πάλι με, για να πάμε στους 16 και θα πάμε. Παίζει και η ομάδα Πόλο την Τετάρτη. Ήδη, καταρχήν, να πούμε ένα. Να μην τελειώσεις. Να το σε συμπληρώσω, να μην τελειώσεις. Παίζουμε Ευρώπη, τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί στην Άντερλεχτ που παίζουμε. Έτσι. Όχι, έχουν εξαντληθεί. Μπουνιές παίζουμε, κατουρημένες ποδιές φιλάει ο κόσμος ο έναν τον άλλον να βρουν ένα εισιτήριο. Για Ολυμπιακό μιλάμε τώρα. Εδώ, προτού γίνει το πρώτο παιχνίδι, έχουν εξαντληθεί πάλι τα μισά. Τα μισά εισιτήρια του Ολυμπιακού για το για 25 του μήνα. Ολυμπιακό, γιατί σας τα λέμε αυτά. Για να ξέρετε με ποιο παίζετε. Γιατί μόνο στην είμαστε. Το όνομα Ολυμπιακός ακούγεται στην Ευρώπη. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, παντού. Δεν έχετε να παρουσιάσετε τίποτα. Όλες οι άλλες οι ομάδες. Ένα μπάσκετ ο Παναθηναϊκός και αυτό έχει να πάει 4 χρόνια Final Four. Έτσι. Πείτε τι έχει να παρουσιάσει. Πάμε τώρα την Τετάρτη. Την Τετάρτη, τάκι μου. 6 ώρα. Υπερασπιζόμαστε ότι. Στο Πόλο. Ναι. Η γυναικεία ομάδα. Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης και κάτοχοι της Super Cup Ευρώπης υπερασπίζονται τον τίτλο τους. Έτσι. Για πρόκληση στο Final Four. Τετάρτη. Πόλο γυναικών. Είμαστε στο Πόλο αντρών. Πάμε για Final Four κατευθείαν. Μπάι. Έτσι. Το μπάσκετ το βλέπουμε που είναι. Έτσι. Το ποδόσφαιρο βλέπουμε που είναι. Εσείς πού είστε, ρε. Στο βόλεϊ χάσαμε από μια ομάδα με δεκαπλάσιο μπάτζετ, δηλαδή με 5 εκατομμύρια μπάτζετ. Εσείς πού είστε. Περίμενε. Και όλες αυτές οι ομάδες του Ολυμπιακού, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τα ρεσιτεχνικά αθλήματα, βόλεϊ και πόλο, είναι πρώτες οι όλες. Όλες οι βαθμολογίες της Ελλάδος, στο βόλεϊ γυναικών, στο βόλεϊ αντρών, πόλο γυναικών, πόλο αντρών, είναι πρώτες. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ είναι πρώτες. Και καταλάβατε. Πού είστε εσείς. Και είναι πρώτες. Εσείς οι αεξίδες πού είστε. Ναι, okay. Πού είναι αυτός ο πρόεδρος σας να δώσει 500.000 και πού είναι και ο κόσμος. Κάτσε, τάκι μου. Να κάνει ομάδα. Πού είστε. Ένα λεπτό. Πού θένα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, όχι που δεν είναι μόνο αυτές οι επιτυχίες γίνονται γιατί ο Ολυμπιακός ρε μάγκες. Είναι μια γροθιά. Έτσι. Υπάρχουν οι πρόεδροι μας. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Η αδερφή Αγγελόπουλο, Μαρινάκης και ο Κουντούρης. Στον εραστέχνη. Και υπάρχει και ο κόσμος. Υπάρχουν οι κάρτες φιλάθλου. Έτσι, πάει ο κόσμος. 60.000 έχουμε φτάσει. Λέτε όλοι, δεν θέλει, λέτε. Μάνα Ακ. Μάνα Ακ και μητέρα Παναθηναϊκός. Ναι, και ο εραστέχνης ο πατέρας. Και έτσι, αυτά δεν λέτε. Ο εραστέχνης και κάτι πιασάρικα, κάτι του κόλλου. Πρόσφυγες, τσεντεμένοι. Όχι μόνο αυτοί. Όχι μόνο αυτοί. Δεν θα μείνουμε μόνο σε όλους. Όχι, σε όλους. Δεν λέω ιστορική ομάδα ο Παναθηναϊκός με λαοπληθής ομάδα. Λαοπληθής ομάδα και ο ΠΑΟΚ. Ο Μαντάρα και η ΑΕΚ με τόσο κόσμο θα γεμίζανε δύο στάδια. Δύο καραϊσκάκια γεμίζανε. Και εκεί που είναι να γεμίσετε δύο καραϊσκάκια. Πιο λίγα από το δικό μας κόψατε. Πάρτε, ενισχύσετε τις ομάδες σας λίγο στον ερασιτέχνη. Τσαμπατζίδες. Όπως κάνει ο κόσμος του Ολυμπιακού με τις κάρτες φιλάθλου. Και μπράβο, μπράβο ρε μάγκες, μπράβο ρε Ολυμπιακοί. Που δεν είσαστε με τα λόγια, με το στόμα. Που δεν είσαστε. Ευχαριστώ το Θεό που με έχει κάνει Ολυμπιακό. Και δεν λειτουργώ με το στόμα ή με τον έργο και τον πράξεων. Ευχαριστώ και τον Θεό. Ξέρετε το παρακάτω που πάει. Και όχι. Λίγο νεράκι θα πιούμε. Τίποτα ούτε έτσι. Νερό. Η αδερφή, μια χαρά. Τα ξέρετε τι λέω. Και δεν τα παίρνω πίσω. Και δεν φοβάμαι και κανένα σας. Και όλοι ξέρουμε τον ηθικό αυτούργο. Των εγκλημάτων που έχουν οποιοδήποτε εγκλήματος που υπάρχει. Οποιοδήποτε έγκλημα υπάρχει και έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο, ο ειδικός αυτούργος είναι ένας. Και τον ξέρετε, τον ξέρει η δικαιοσύνη, τον ξέρουν οι εισαγγελείς που έλεγε ο Ολυμπιακός στην ανακοίνωσή του. Περιμένουμε. Για να δούμε. Περιμένουμε να δούμε δηλαδή τι. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς με τα ψέματά σας. Είμαστε όχι, μισή Ελλάδα όχι. Και θα λειτουργείτε βάσει τη μισή Ελλάδα. Και μπράβο στου αεκτζίδε που δεν πήγανε στο γήπεδο. Αυτοί αγαπάνε την ΑΕΚ. Έτσι, δεν θα μα τρελάνετε. Εσεί ούτε με το έτσι θέλω,
Νταϊλίκη, ο κάθε τρακαδόρος, ο κάθε λαθρέμπορος, ο κάθε ρουφιάνος, ο κάθε τσάτσος, και ο κάθε. Δικασμένος, φυλακισμένος! Και ο κάθε τσιγκούνης. Ψέματα είναι αυτά. Και ο κάθε καμπούριας δεν μπορεί να φτιάξει, δεν μπορεί να μιλήσει για ελληνικό ποδόσφαιρο. Όποιος προσφέρει, έτσι, για ελληνικό αθλητισμό, όποιος προσφέρει. Με λεφτά, με παπίες, με όλα, με παίχτες, με μεταγραφές. Πρώτα εμείς από εδώ να του κάνουμε το καπέλο, γιατί θέλουμε τον ανταγωνισμό. Αλλά όχι με τον καλοκαιρό που λέω, να παίζουμε με την ΑΕΚ. Να παίζουμε με τον Παναθηναϊκό, όχι με τον κάθε καλοκαιρό. Μπράβο. Να σας πω κάτι. Άκουσα σε ένα ράδιο ότι είπατε ο Μαρινάκης θα βάζει τα λεφτά επειδή έπαιρνε από το Champions League. Ναι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι εκτός από αυτά που έδωσε του Κόκαλη, αποκλειστήκαμε από την Ευρώπη. Όχι, πάμε στην. Να στο κάνω πιο εύκολα. Κατάλαβα, θέλω να πει από όχι. Επειδή θέλετε να συγκρίνουμε όμοια πράγματα και λέτε για Champions League. Ο Μαρινάκης όταν ήρθε την πρώτη χρονιά. Γιατί έχει πληρώσει αυτά του Κόκαλη. Ναι, έχει πληρώσει τι είναι να πληρώσει τον Κόκαλη. Έχει πληρώσει τα χρέη. Ναι. Ήταν 50-60 εκατομμύρια. Ναι. Έτσι, κασέρι, όλα. Και τι γίνεται. Και ξεκινάει, ας πούμε, η σεζόν. Ναι. Παίζουμε, αποκλειόμαστε στην Ευρώπη. Μπράβο. Άλλα 50. Καταλάβατε ποιο πώς επενδύει. Πριν πάρουμε τα λεφτά του Champions League που λέτε. Που έχει πει τα αφεντικό σας δημοσιογράφος να λένε για να γλιτώνει τα λεφτά που είναι να παρουσιάσει. Σε εσάς ρε κοροϊδά. Σε εσάς θα τα παρουσιάσει. Εμείς δεν έχουμε κανένα όφελος από τα. Ένας. Το μόνο όφελος που μπορεί να έχουμε αν θα πέσουν λεφτά στην ΑΕΚ ή στο Βάζελο ή στον ΠΑΟΚ είναι η ανταγωνιστικότητα. Αυτό ναι. Από εκεί και πέρα το όφελος είναι αποκλειστικά δικό σας. Να πηγαίνετε στο γηπεδάκι, να βλέπετε αυτά που βλέπουν και οι Ολυμπιακοί ότι είναι διαπιστωτικό. Λίγο παρακάτω. Λοιπόν, αυτό πολύ είναι. Το μισό να βλέπετε από ό,τι βλέπουμε πολύ σας. Λοιπόν, και προχωράμε τώρα για τον Μαρινάκη. Διώχνετε με κλωτσές τον Πανολιά. Η μάνα του είπε που είχαμε μπλέξει. Υπάρχουν συνεντεύξεις. Τον έπαιρνε ο Μαρινάκης. Τον κάνει άνθρωπο. Δείχνει το ταλέντο του και τον πουλάει. Ποιος φταίει τώρα, ρε κακομύριδες. Ο Ολυμπιακός που τον πούλησε, που του έδωσε χοντρό συμβόλαιο μεγάλα πολλά λεφτά. Που ο άνθρωπος έπαιξε Ευρώπη, αναδείχθηκε και πήγε σε μεγάλη ομάδα στη Ρώμα. Οικονόμησε και μπράβο του παιδιού. Και είπε η μάνα του που είχαμε πλέξει το βάζανε και πώς το λένε, Μπερδίκο και τα παπούτσια του Μπουρουτζίκα. Δεν τρέπεσε λιγά, κύριε. Και σας φταίει ο Μαρινάκης γι' αυτό. Ρε! Τα ξέρετε, και πολύ τι πολύ αξία τη. Θα πω κι άλλα που θα σας κάνω να κλείσετε την τηλεόραση. Εμπρός. Δεν τρέπονται αυτοί, ρε. Τι να κλείσετε. Ρε, η μάνα του Μανολά, ξέρετε τι είπε. Ευχαριστώ τον κύριο Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του Ολυμπιακού που δεν βάζουν το παιδί μου, το Μάσα και Βερνίκο και τον παππούσα του Μπουρουτζίκα. Και του μιλάγανε άσχημα. Α, οι άλλοι που λέγανε πότε έχει να ξαναπαίξει με 9 παίκτες ο Ολυμπιακός. Με 9 παίκτες στο τελικό κυπέλλι παίζαμε, ρε, που σας το πήραμε. Γιατί ξεχνάτε, ρε. Με 9 παίκτες ήταν τότε με τον Ταρμπισάη. Τώρα, 4-5 χρόνια πότε. Με τον Ταρμπισάη. Μην πέσετε στη Γάμα Εθνική να πέσετε με τον Ασπρόπυργο. Ρε, τότε με τον Ταρμπισάη. Με 9 παίκτες μας είχαν αφήσει πάλι. Εμπρός. Ο Κάκος ήταν δίπλα. Ναι. Έτσι. Εμπρός. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Καραντένες Βασίλης, λεγόμενα την Νίκαια. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου Αττική, γεια σου Τάκη. Δεν παίζαμε μόνο με την ΑΕΚ με 9 παίκτες, Άκη. Να σου θυμίσω και με τον Παναθηναϊκό με 9 παίκτες παίζαμε. Το 4-2. Παίζαμε 1-2-0, μας 0-2 με τον Μπάγιο. Ναι. Εγώ ρε παιδιά να κάνω μια ερώτηση, γιατί μπορεί να είμαι λίγο χαζός εγώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή τώρα τα έλυσε τα προβλήματα η ΑΕΚ όλα. Κέρδισε τον Ολυμπιακό δηλαδή και έλυσε τα προβλήματά της, είναι όλα καλά δηλαδή τώρα. Δηλαδή είναι αυτός ο κατηγορούμενος τώρα. Όλα καλά. Τα πήρε πίσω. Βγήκαν ότι στην ΝΕΚ την Κυριακή και είχε καλεσμένο τον Αραβίδη που αυτό δεν έχει γίνει ποτέ σε παίχτη του Ολυμπιακού να έχει κερδίσει ντέρμπι και να φωνάξουν παίχτη του Ολυμπιακού που κέρδισε τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με την ΝΕΚ να τον ερωτήσουν τι και είχε και τον καφέ ας πούμε. Αν ήταν δεν κερδίζαμε εμείς. Φωνάξανε τον καφέ. Δεν φωνάξανε τον Ολυμπιακό κανένα. Και εγώ έχω να ρωτήσω κάτι. Και το πιο αντιολυμπιακό το καφέ. Άκουσες. Δεν σ' άκουσα, Ράκη, δεν σ' άκουσα. Και το πιο αντιολυμπιακό. Τον καφέ. Και καλά ότι φωνάξανε και από τον Ολυμπιακό παίκτη. Που είναι ο καφές δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Ακριβώς ρε παιδιά. Κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Την είδες στην Αθηνική Κυριακή από την αρχή. Συγγνώμη, σε εσένα μιλάω.
Έχει επιστροφή. Χαμήλωσε τη τηλεόραση. Ναι, κάτσε να χαμηλώσω. Συγγνώμη. Χαμήλωσε τη τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή δεν την είδα εγώ από την αρχή. Και ούτε θα την ξαναδώ ποτέ εγώ. Ναι, ήταν από την αρχή. Όταν βγήκε αυτό για να πει τι αμφισβητούμενε φάσει. Άλλο, τα είδα αυτά. Πρώτα για Βασιλάκη. Δηλαδή να ξεχάσουμε για αυτά που γνωρίζουμε. Έχουμε φάει τα πόδια μα την μπάλα. Τέλο πάντων. Είχε τον Παραβίδη και τον Καθέρ. Βασιλή. Ρώταγε ο Βασιλάκης τον καφέ, το Ναραβίδη, αν του κάνε φάουλ. Σε βρήκε, του λέει. Εγώ δεν τον βλέπω. Λέει, με βρήκε. Λέει, εγώ δεν τον βλέπω. Λέει, με βρήκε. Δεν ήταν τόσο πιστικός όμως όταν το έλεγε. Έτσι, τον παρατηρήσατε εκεί. Ρε, τι ήταν να πω αυτή την παρατηρήσατε εκεί. Που βρήκαμε άλλον τώρα. Δηλαδή, πέρα λύσαν τα προβλήματά τους. Ναι, ναι, τα λύσανε. Μέχρι να τους δημιουργήσουμε άλλα εμείς τώρα την Παρασκευή. Δηλαδή τι θα γίνει τώρα, θα φτιάξουν το γήπεδο. Όλα καλά, είναι όλοι χαρούμενοι. Είναι εξηγιατές του ποδοσφαίρου αυτοί, ρε. Εξηγιατές του ποδοσφαίρου, ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ο Τάκης αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, όπως και σε πολλά άλλα, ότι όλα καλά τώρα. Μωρέ, είναι πιο οι οπαδοί που δεν πήγανε στο γήπεδο είναι πιο καλοί οπαδοί από αυτούς που πήγανε στο γήπεδο. Αυτοί αγαπάνε την ΑΕΚ. Σε αυτό έχει δίκιο. Είναι πιο, δηλαδή, πιο παντελονάτη. Πώς να το πω αλλιώς. Ναι, ρε παιδί, αυτοί αγαπάτε την ΑΕΚ. Πώς θα το κάνω. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σου, καλή φίλε. Ρε, αυτοί αγαπάτε την ΑΕΚ, σου λέω. Αυτοί οι άλλοι 25, 20, 18 είναι αυτοί που έχουν πάει 25 και δεν έχουν ένα πρωτάθλημα. Και τους έχουν δώσει μετά. Τους έχουν πει, τους έχουν πείσει μάλλον. Τη λάσπη εναντίον του Ολυμπιακού και του Μαρινάκη και πριν παλιότερα και του Κόκαλη. Με αυτά έχουν μεγαλώσει. Μόνο με λάσπη. Που πέφτει πάνω τους και δεν κοιτάνε την τύφλα τους. Που τους πήγανε στη γάμα εθνική. Εγώ σαν Ολυμπιακός θα είχα αυτοκτονήσει και δεν θα τον είχα σκοτώσει. Θα τον είχα σκοτώσει αυτό και θα βάλαγα και μια στα μυαλά μου. Να σας πάρει στη γάμα εθνική. Να γίνει το πάγεμις. Πρέπει να ντρέπεστε. Βραδιάτικα τόσο τραγικά. Ρε δεν υπάρχει αυτό. Και μου λέτε για το 1-0 και πριν 90 μέσα σας έχω βάλει 4. Και τα αθλήματά μου όλα του Ολυμπιακού είναι στην Ευρώπη και πρώτα στην Ελλάδα και μου λέτε εμένα για ΑΕΚ. Και η τελευταία νίκη είναι που έχεις κάνει πριν 5 χρόνια πάλι με απατεωνιά. Πάμε. Να συνεχίσει ο κόσμος του Ολυμπιακού να παίρνει κάρτες φιλάθλου. Γιατί αυτό είναι η τιμωρία τους. Και... να πάμε 100.000. Και τα γεμάτα γήπεδα παντού. Έλα φίλε μου καλησπέρα. Πάμε να τελειώνουμε. Να πάρουμε κάποιες γραμμές. Έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βασίλης από Βεσέλη, λέγομαι. Γεια σου Βασίλη. Τι ομάδα είσαι. Θέλω να πω λίγο κουβεντεύες. Τι ομάδα είσαι. Πες μας, μην τρέπεσαι. Και από το τρέξιμο σε... Ναι, ποιο τρέξιμο ρε πλάκα, Βασίλη. Αυτά σας μείνανε. Γι' αυτό δεν είσαι ο παδί της ΑΕΚ. Τι μαγκιά είναι αυτή. Ρε, κάτσε ρε τάκι λίγο. Ρε, κοροϊδό, εδώ λέμε κάποια πράγματα... Να σας βάλω μυαλό. Άσε με ρε. Κάποια πράγματα συγκεκριμένα, έτσι. Μπορείς, τα τεκμηριώνουμε, δεν τα τεκμηριώνουμε. Πάρε και μίλα σε αυτά τα πράγματα. Ό,τι, αλλά είσαστε, δεν αγαπάτε τίποτα. Αγαπάτε τον εαυτό σας, να πείτε καμιά ατάκα, να πείτε καμιά μαλακία. Μέχρι εκεί είσαστε, αγγλίες, μόνο λεζάντα και ιδέα. Ουσία μηδέν, όπως είναι και ο πρόεδρος σας που έκανε τις καγκάσες. Και από λεφτά ρε βάλε ρε κανένα φράγκο και θα τους δούμε και τις καγκάσες. Έτσι, έτσι και εσύ οι ίδιοι είσαστε ρε. Και να πεις ένα για ποιο τρέξιμο λες, για αυτό είσαι συμβουλιαγμένοι. Ποιο τρέξιμο ρε. Για αυτό λες. Και ποιο τρέξιμο. Συμβουλιαγμένοι που περνάγατε απέναντι σας και πήγατε αυτοκίνητο. Που σας είχαν δίνει και γυρνάγατε μετά μόνοι σας. Όταν είχαν φύγει οι άλλοι και λέγατε θα πεθάνετε στα τσιμέντα. Αυτό μου λες. Άσε με. Είχε τον κολόνο που πήγε ένας. Έλα, να βρει 10. Δεν τους βρήκε. Και μετά αυτοί οι 10 που μάθανε ότι κάποιος τους ψάχνει πήγανε 20 να βρουν τον ένα. Για αυτούς λες. Άσε με μόνο τώρα με τους ψεύτες. Πάμε σε διάλειμμα. Μάλια σε γλώσσα του να σου τα λέει. Λοιπόν, να διαβάσουμε κάποια μηνυματάκια. Από το καπνογόνο που έπεσε στον γκολ πίσω από το τέρμα, τραυματίστηκε ένα μπολμπόι. Όσοι ήταν εκεί στη θύρα 19 το είδαν. Πρόκειση με Βέλγους. Φιέστα με ζέλα. Τρίμπαλο μέσα έξω με κούλα. Στους 4 και κούπα στον τελικό με μπάουκ. Και άντε γεια. Ναι, περίμενε εσύ να περάσει ο πάουκ. Ο Τζόλε δεν έχει περισσότερα. Ο Τζόλε δεν έχει περισσότερα πρωτάθλημα. Ναι, και έχει περισσότερα. Μάκες ο Κύρκος, για όσους δεν το ξέρουν, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι αεξής. Αυτόν τραμπούκησε ο Γατούλης. Με τον Ατρόμητο τελικά θα έχουμε κόσμο. Έχει κάνει έφεση ο Ολυμπιακός, θα δούμε. Μέχρι τώρα είναι να μην έχουμε. Τα εισιτήρια με την Άντελεχτ πότε θα βγουν, έχουν βγει φίλε μου τα εισιτήρια. Είναι ήδη στα εκδοτήρια τα εισιτήρια.
Για τον επαναληπτικό. Παιδιά, ήμουνα στο ΆΚΑ, στη θύρα 23. Τέτοια βούβα στο γήπεδο δεν έχω ξαναδεί. Δεν είχε κουράγιο να φωνάξει ο κόσμος. Από την αγωνία 11 εναντίον 11 δεν είχε καμιά ελπίδα η ΑΕΚ. Ούτε εναντίον 10, σου λέω εγώ. Ούτε εναντίον 9, αν είχε λίγο παραπάνω χρόνο. Παιδιά, όσοι είμαστε στο γήπεδο, είδαμε τη διαφορά των δύο ομάδων. Δεν υπάρχει σύγκριση. Οι λίγοι που δημιουργούν κλίμα δεν εκπροσωπούν το λαό τη ΑΕΚ. Νέα Ιωνία 21. Το διαχωρίσαμε και αυτό, φιλέ. Είπαμε, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Έτσι. Πάμε στις γράμμουλες. Ποιες λίγο νεράκι. Ωραία και τα γκουλής. Έλα φίλε μου καλησπέρα. Yeah. Δεν μπορείς να περάσεις από πίσω, μπροστά την κάμερα. Ρε Σιάκη. Έλα. Μα από πήρες φίλε με μετά. Ορίστε. Μα από πήρες λέω. Πού σε από πήρα, ποιος είσαι. Εσύ είχα πάρει για ο Νίκος είμαι και με από πήρες. Τι σε από πήρα, τι έκανες. Πότε σήμερα έγινε αυτό. Ναι. Α, ωραία, εντάξει. Δεν σε αποπαίρνω, για πάμε. Τι σε αποπήρα, τι είπες, ποιος είναι μόνο. Δεν έχω ξαναπάρει σε εκπομπή και γι' αυτό κομπλαρίστηκα. Α, κομπλαρίστηκα. Εντάξει, έλα, πάμε, ρε, έλα, πάμε. Που δεν ήξερες την περιοχή. Εντάξει, έλα, από την Καλυθέα που έλεγες. Από Καλυθέα. Εντάξει, έλα, εντάξει, εντάξει, τώρα κατάλαβα, έλα, εντάξει. Έχεις γιώσει στο γέλιο, βλέπω. Sorry, έλα, πάμε, πες μου. Έχεις γιώσει στο γέλιο, δεν αντέχεις με τίποτα. Τι να κάνω, μην γελάσω. Για γέλια είναι. Έλα, πάμε, το όνομά σου. Νίκος. Έλα, ναι. Νίκο, πάμε. Πού πάμε, πού να πάμε. Πέρα δόθε, πού να πάμε, ρε Νίκο μου. Πέρα δόθε. Να μιλήσουμε, ρε φίλε. Σε βλέπω κάθε μέρα, σε βλέπω στο YouTube συνέχεια. Πάμε, μίλα μου, ωραία. Δεν μιλάμε τώρα. Ναι, αυτό. Και πάντα ήθελα να πάρω την εκπομπή. Ωραία. Δηλαδή, αυτό έτσι ήταν, να πούμε ένα γεια να πεις. Εντάξει, καλό βράδυ, φιλαράκο. Να σε καλά, Νικόλα μου, από την Καλυθέα μου. Εντάξει. Από την Καλυθέα, να σε καλά, Λεβέντη μου. Σε ευχαριστούμε λοιπόν που πήρες την εκπομπή. Πάμε στο επόμενο. Έχω ασετάκι γιατί είναι πολλές γραμμές να βγάζουμε. Ναι. Έλα, φίλε μου. Ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Εσύ. Α, καλησπέρα. Από την Καλάμαθα τηλεφωνώ, Γιάννης είμαι. Γεια σου, Γιάννη. Είχα ξαναπάρει πάλι τηλέφωνο πιο παλιά. Έλα. Καταρχάς, αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάποιοι μάγκες κρατάνε τις γραμμές για να λένε τις μαλακίες τους, ας πούμε. Κάποιοι. Να κρατάει τις γραμμές. Έλα, ακούτε. Ναι, ακούμε. Δεν μπορώ να χαμηλώσει τη τηλεόραση να μας ακούσει κατευθείαν να μην έχουμε καθυστέρηση. Απλώς λέω ότι είναι παλαιό τόσο ώρα να πάρω γραμμή και δεν είναι κάποιοι μαλάκες που παίρνουν το τηλέφωνο για να λένε τις μαλακές. Όχι, είναι μην βρίζει. Είναι πολύ σιγά. Είμαι παντός Ολυμπιακός από πολύ μικρός, είμαι 55 χρονών εγώ στην ηλικία. Σταύρο, μην βρίζει. Γιάννη. Έλα, Γιάννη μου. Ναι, Γιάννη μου. Μην βρίζει γιατί τώρα που πιάσει και σε κλείσουν είναι κρίμα. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς λέω για όλους τους Ολυμπιακούς να είμαστε περήφανοι για την ομάδα μας, γιατί το παιχνίδι ήταν Καλογερόπουλος Ολυμπιακός 1-0. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Και όχι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Σωστό. Και παρόλα αυτά, παρόλο με 9 παίχτες. Ναι. Παρόλο με 9 παίχτες η ομάδα, το πέναλτι ήταν χεσμένοι να το εκτελέσουν το πέναλτι. Χεστήκα να το εκτελέσουν. Από εκεί και πέρα ήταν μάγκες. Το πέναλτι το εκτελέγανε μακίστηκα. Ούτε το πέναλτι δεν μπορούσε να εκτελέσουν. Δίκιο έχει. Και έκλεισε τα μάτια του ο διαιτητής. Γιατί όταν είμαστε 11-11, δεν είχαν κάνει ούτε μια ευκαιρία. Λοιπόν, αλλά να κάνουμε σταυρό να μην του βρούμε στο κύπελο μπροστά. Η ομάδα πρέπει να ηρεμήσει και οι φίλαθλοι γιατί έχουμε την πέμπτη παιχνιδάκι και ας κάτσουν στους πολυθρόνες να το δούμε το παιχνίδι για να μάθουν πάλι, όχι τίποτα άλλο. Τώρα κάτι άλλο ήθελα. Σίγουρα το φίλο Αγώνος έχει δημοσιευτεί στον τύπο έξω και έχουμε δει τι έχουν γράψει και τι έχει πει στον παρατηρητή. Τώρα, αν το κάνει γαργάρα και δεν κάνει κάποια τιμωρία. Δεν υπάρχει γαργάρα. Δεν υπάρχει. Ήταν όμως αντίθετα, όλες οι φιλάδες, οι κολοφιλάδες αυτές θα γράφανε εδώ μια εβδομάδα. Θα γράφανε. Ούτε το αποτέλεσμα δεν γράφανε. Καμία. Ρε, Γιάννη, ούτε το αποτέλεσμα δεν γράφανε του αγώνα. Δεν θα είχαν χώρο. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο θέλω να πω, παιδιά. Ήθελα να μιλήσω και λίγο για το Σίλβα. Δεν ξέρω, έχει κάποιο πρόβλημα με το Φορτούνι. Γιατί με το παρανετό που γίνεται, πάρα την πληρώνει ο Φορτούνης. Και ο Φορτούνης είναι ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Γιάννη, ξέρω ότι τι πρόβλημα να έχει με το Φορτούνι, ίσα ίσα τον προσέχει, να τον εξεκουράζει και τέτοια. Ξέρω τι θες να πεις όμως εσύ. Ξέρω γιατί το λέω, Τάκη. Ξέρω, κατάλαβα.
Κατάλαβα. Γιατί αντί να βγάλει τον Ιντέγε, που για μένα τα τελευταία παιχνίδια δεν παίζει μπάλα καλή, μαζί με το ΣΕΠΑ. Πιστεύω ότι αυτοί οι δύο, αν ήμουν εγώ προπονητή ή οτιδήποτε, θα ξεκίναγα με το Φορδό και το Τζόρι. Γιάννη. Αν είδε. Ένα λεπτό. Ναι. Μέχρι τώρα ο προπονητής του Ολυμπιακού σε ικανοποιεί. Άλλο λέει. Ναι, άλλο θέλω να πω. Με ικανοποιεί πάρα πολύ. Ναι, ναι. Αλλά τώρα η αλλαγή αυτή που λες. Στην πλήρωση του Φορτούνης. Να σου το πω, ρε Γιάννη. Να σου πω, ρε Γιάννη, για ποιο λόγο. Γιάννη, δεν πληρώνει. Γιάννη, που έτρεχε. Γιάννη, δεν πληρώνει ο Φορτούνης τίποτα. Άλλο από εκεί και πέρα. Προπονητής είναι. Αυτό που λες, επέτρεψέ μου να το ξέρουμε και οι δύο. Δεν πληρώνει ο Φορτούνης τίποτα. Ούτε ο Σίλβα είναι έτσι. Από εκεί και πέρα, αν κρίνεις εσύ κατά τη γνώμη σου, και μπορεί και κατά τη δικιά μου γνώμη, να συμφωνώ και εγώ, ότι έπρεπε να βγει ένας άλλος και να μείνει ο Φορτούνης μέσα στο τέτοιο, θα συμφωνήσουμε. Καλά, μετά Χριστό. Μετά τον αγώνα. Πάντα μετά Χριστό. Πάντα μετά Χριστό. Εκείνη τη στιγμή, φίλε. Ναι. Άμα βγάλει τον Ιντέγε. Άμα βγάλει. Για μένα ο ΣΕΠΑ μέχρι στιγμής δεν μου έχει δείξει πολλά στοιχεία. Δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτό το παίχτη. Κάνει συγκεκριμένα λοιπόν, πράγματα. Και, ναι. Και τον βάζει μέσα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάντως εγώ δεν συναχωρήκα για την ήττα, συναχωρήκα για το αήττητο που έγινε, έτσι πως έγινε το αήττητο, γιατί αν δεν χάναμε προχτές, δεν θα χάναμε το αήττητο πουθενά, μέχρι τέρμα. Άκου, εμένα με νοιάζει να πάρω το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Να σου πω και. Γιάννη, και τώρα που έφυγε. Αμπράβο, αυτό. Κάτσε. Γιάννη. Θα λείπει τουλάχιστον από πολλά παιχνίδια και θα προλάβουμε του Βάζελου που θα το προλάβουμε και θα του Βάζελου. Άκουσε με τώρα να σου πω κάτι. Και τώρα που έγινε αυτό με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων, οι παίκτες του Ολυμπιακού θα του φύγει και ένα άγχος που του είχε διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος και θα παίζουν ακόμα καλύτερα. Όχι κατά τη διάρκεια, τώρα προς τα τέλη δηλαδή. Αλλιώς είναι, θα μπαίνει η ομάδα, θα τα δείτε τώρα. Ούτε αίτητα ούτε τίποτα. Και έχει ο Θεός. Τουλάχιστον το έχουμε χάσει και με τον τρόπο που το χάσαμε. Πάμε δεν το χάσαμε και την ώρα. Εντάξει, για να λέει. Γιατί δεν θα χάναμε πουθενά. Αν δεν χάναμε προχτές έτσι πως χάσαμε. Εντάξει, για να λέει μου, να είσαι καλά. Πάντως αυτό που θέλω να τονίσω, γιατί έχω κάνει και παρατηρητή στα αγώνα και όλα αυτά για το πέναλτι. Λοιπόν, το έχει πει καθαρά. Το έχει πει καθαρά το. Κάτι πριν πω για το πέναλτι, να πω ότι την Κυριακή ήταν εδώ στην Ελλάδα ο Χιου Ντάλας, ο οποίο είναι από του καλύτερου εκπαιδευτέ διαιτητών. Εκεί καθηγητής. Ήταν και ο Καλογερόπουλος μέσα. Καθηγητής διαιτησίας. Και το θέμα του πέναλτι και τέτοια. Όχι, το θέμα της κόκκινης. Το θέμα της κόκκινης. Γιάννη. Του είπε ότι αυτό κόκκινη. Που έγινε δεν ήταν γκολ. Ούτε έπρεπε να μετρήσει. Έγινε όπως είπα από την αρχή, είπατε κι εσείς. Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού και μετά την εκτέλεση. Ναι. Λοιπόν, και ο Χιού του το είπε, ο Χιού Ντάλας την Κυριακή. Και δεν μιλάει καθόλου. Δεν έβγαζε, κουβέντα δεν έβγαζε. Καταρχήν εδώ γράφανε οι τσάτσι της ότι που πήρε καλό βαθμό και τέτοια και παραπέμπεται. Δεν θα μας τρελάνουν. Σε κάποιους μάγκες, σε κάποιους άλλους μάγκες εκεί, αεξίδες και όλους τους βαζέλους, ότι το 1995 στηρίζουν πολύ, ο Ολυμπιακός έπεσε πάλι με 9 παίχτες και δίσαμε 3-4-3 με 4 γκολάρες του Ήβιτς. Και αν ήταν τότε έπαιζε Φρακός, Ανταμπίζας, Πασιαλής, όλοι αυτοί. Και το άλλο είναι πάλι το 2002, πάλι με μια παίκτη στην Ξάνθη, το 1-2. Αυτά δεν τα ξεχνάνε, αλλά θέλω να μας δείτε, τι να πω για την ιστορία του Ολυμπιακού. Εγώ έκανα τα δύο παιχνίδια και με την Ξάνθη το 2002 και με το παιχνίδι με το Σιριζούπολη, ήμουν μέσα για να ξεκινήσω, είμαι λίγο μεγάλος, έτσι με 50 χρονών. Έγινε, Γιάννη. Αυτά να βλέπουμε και αυτά να μαθαίνουν οι νεότεροι, οι δικοί. Ολυμπιακοί κυρίως. Ναι, έγινε Γιάννη, να είσαι καλά. Ολυμπιακή κυρίως. Ένα λεπτό. Ναι, πρωτά συνεχίσει να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Αχιλέα, τον Σταύρο και τα παιδιά του στον Καναδά. Στον Καναδά που είναι, που μας βλέπουν, καλά, έχει να πω αύριο. Ναι. Γεια σου, Αχιλέα. Άκου τώρα να πω κάτι. Λέει ένας αεξής. Έχουμε να κερδίσουμε πέναλτι από το 94, 25 χρόνια λέει. Άκου ρε φίλε, βάλε τους αγώνες, το 94 είναι 50 αγώνες έχουν γίνει. Είναι γραμμές πολλές. Βάλε όμως να πεις συγκεκριμένα. Κάντε ημερομηνία, δείξτε τη βάση, πες τη βάση. Να δούμε ποια πέναλτι. Πώς τα λέτε έτσι. Πώς τελικές έκανες. Τα λέτε έτσι. Πόσες τελικές έκανες για να κερδίσεις. Τι είναι αυτά που λέτε. Πάμε σιγά μέσα για την παραπονιδία. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Γεια σου παιδιά, γεια σου Άγγι, γεια σου Τάκη. Εσύ που κάνεις εκπομπή εκεί πέρα στο στοίχημα. Για χαρά. Δεν έχει, βασικά για μένα δεν ήταν μια νίκη της ΑΕΚ αυτό. Ήταν μια νίκη όλου του ελληνικού ποδοσφαίρου εναντίον του Ολυμπιακού. Ναι, αγόρι μου, άστο να μιλήσει. Αφήστε με λίγο να πω δύο πράγματα. Ναι. Πιστεύω
πως ο Ολυμπιακός έπρεπε να χάσει. Η ΑΕΚ με τα δόντια του Τίγρη νίκησε πανάξια με ήθος. Μπράβο, να το χαίρεσαι. Όπως πρέπει και όπως ξέρει ο ΑΕΚτζής, ναι. Η ΑΕΚάρα μας. Όπως ναι. Το πες, όπως ξέρει ο ΑΕΚτζής. Κάθε φορά. Τα τέσσερα που έφαγες ο Καλαϊσκάκη. Έτσι, θα σου κερδάει και θα πονάτε. Εντάξει, ναι, πονάμε, δεν είναι αυτό που έχουμε. Εμείς αρχίσαμε να δεις τι δημοκράτες που είμαστε και τι μάγκες. Τα τέσσερα, μπορεί να μας πεις τι έγινε. Τέτοια νίκη θέλεις! Άστον, τι έγινε στα τέσσερα. Πρέπει να τρέπεσαι. Να απαντήσεις. Κάτσε να απαντήσεις. Ένα λεπτό ρε. Τι να πει ότι έπαιρνε. Ένα λεπτό θέλω, 10 δευτερόλεπτα. Με καθυστερεί. Τα άλλα τα μπουρδέλια σου στα αθλήματα. Πού στο διάλογο είναι. Εκεί είναι ο Μελισσανίδης. Εκεί ο Μελισσανίδης δεν βάζει 500.000 να κάνει ομάδα. Είναι αυτός ο άνθρωπος τώρα να μπορέσει να εκνευρίσει τα... Όχι, να του δείξω πια μια... Τι να του δείξεις τώρα, να ακούσω τον μπουμπούνα. Τα τέσσερα τα θυμάσαι. Τα θυμάσαι. Πάμε σε άλλο φίλο. Όχι σε άλλο φίλο, φίλο θα δούμε αν αποδεχτεί. Έτσι μεγαλώσατε και έτσι να σας κάνω συνέχεια. Έλα, εσύ άκου η απάντησή σου μεγάλε. Από ένα έτσι. Παιδιά, όσοι είμαστε στο γήπεδο, είδαμε τη διαφορά των δύο ομάδων. Δεν υπάρχει σύγκριση. Οι λίγοι που δημιουργούν κλίμα δεν εκπροσωπούν το λαό της ΑΕΚ. Νέα Ιωνία 21. Πάρθωνα. Λοιπόν, για σένα το μαλάκα λέει. Κατάλαβε. Αν δεν κατάλαβε, πάμε στον επόμενο. Και σε αφήσαμε να το πει. Άστον, ναι, έλα. Εμπρός. Όποιο δεν βρίζει, αφήνουμε να λέει ό,τι μαλακία θέλει. Ναι, στο τέλος έβρισε, έτσι τα πάνε όλοι τους. Ναι, τι να πάνε, εντάξει. Εμπρός. Καλησπέρα, Άκη. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Άκη. Καλησπέρα. Παναγιώτη Σιμάου, Πετροπολία, Αγγλή. Έλα, ναι. Παναγιώτη, πες. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι το θέμα με τους διαιτητές δεν πρόκειται να καθαρίσει ποτέ στην Ελλάδα, παιδιά. Τι, ποτέ. Τι, δεν πρόκειται να καθαρίσει. Ακριβώς. Για ποιο λόγο, τι κάνει. Πάντα θα υπάρχει ο διαιτητής που θα ρίξει την κάθε ομάδα. Που θα. Άκουρε φίλε τώρα, τώρα δεν που... είναι έτσι, άκου τώρα. Να μου πεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει διαιτητής καλά και ήρεμος με αυτά που γίνονται και με αυτά με τα παράγκα και όραμα, με πρωτού κληρωθεί ο διαιτητής να τον εχρεώνουμε και τέτοια, ναι, συμφωνώ. Αλλά τώρα από εκεί και πέρα δεν ήθελε και καλά ταλέντο να δει ο χθεσινής ο διαιτητής συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει Παναγιώτη μου, είναι κάτι άλλο. Άκη, έλα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να σφυράνε. Ωραία, και ποιος σας σφυρίζει. Άμα δεν σφυρίζει ένα. Να φέρουμε ξένους διαιτητές του χρόνου. Ξένους, λέγαμε μετά μόλις ήταν να τους φέρουμε, δεν θέλαμε. Συμφωνείτε όλοι οι ομάδες να έχουν ξένους διαιτητές. Άκου τώρα, Παναγιώτη, πρέπει πρώτα. Βάλτε λεπτά, ρε στην ομάδα σας. Ρε Παναγιώτη, άκου. Δεν πρέπει η τσιγκουνιά των προέδρων, κάποιων προέδρων, λόγω της τσιγκουνιάς τους και της μη θέλησης να βάλουν χρήματα στην ομάδα να δηλητηριάζουν τον κόσμο. Έτσι, με πράγματα που δεν ισχύουν. Μόνο δηλητηριάζουν για να αποδείξουν ότι. Κάτσε να. Το ρεστάρισμά τους. Και ένα άλλο, φίλε μου, και συμπληρώνω. Αυτά που έκανε ο πρόεδρος σου, απειλώντας, θα σε πνίξω, θα σε σκοτώσω, ξέρω το σπίτι σου. Γιατί δεν έλεγε τον πρόεδρό σου ότι δεν πρέπει να είναι στην ομάδα μου. Ή ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτά από προέδρους. Εντάξει, Παναγιώτη μου. Εντάξει, Λεβέντη μου, ευχαριστώ πολύ. Πάμε, έχουμε γραμμές, θα έχει πολλές, σε παρακαλώ. Λοιπόν. Κάτσε εκεί, πρέπει να μιλάμε. Αν μιλάμε αυτοί και εμείς να μιλάμε. Ας του παίρνουμε και δύο γραμμές παραπάνω. Δεν πειράζει, όσο μπορεί να εξυπηρετήσει. Εντάξει, όχι, ναι. Εντάξει, παίρνει ο άνθρωπο ή άνθρωπο. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Ναι, μαζί μιλάμε. Έλα, μαζί, ναι. Ναι, γεια σα, παιδιά. Δημήτρη Σαπουλάνη, Ολυμπιακός. Γεια σα, Δημήτρη. Ήθελα να μιλήσω εγώ για το παιχνίδι του Σαββάτου. Και λέω για παιχνίδι γιατί η τέρμπι δεν είναι με μια εικούλα που είναι 16 βαθμούς κάτω. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν δεν χρειάζεται, παιδιά. Σαν Ολυμπιακός δεν εκκρεμίστηκα καθόλου το Σάββατο, να σου πω γιατί. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με το διαιτητή. Ας έκανε ό,τι ήθελε. Άσχετα με αυτά που έκανε στον Ολυμπιακό, αν τα έκανε στην ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, το τι θα ακούγαμε σήμερα δεν περιγράφει. Λοιπόν, εγώ όμως ήρθα μια φορά το πόσο μεγάλη ομάδα είμαστε. Έφτασα στο σημείο εξεφτύλε να είναι Πασούλη να τελειώσει το παιχνίδι και ήμασταν 9. Ο άλλος έπεσε στη μεγάλη περιοχή μόνο του. Εδώ έπεσε κι άλλο. Έπεσε ένα Σπέσσεκ μόνο στο 92. Ο Ντίντακ. Τι είστε. Ο Ντιντάκ. Ο άρθρο. Ο άρθρο. Και το κεφάλι. Να μω το άρθρο σας. Το 44 που μας φάγανε τα λεφτά. Και ο συντάξιος δεν είχε φάει. Άκη μην εκνευρίζεσαι. Αυτούς σου λέει υπάρχει. Καταρχήν παιδιά, αν ο κανονισμός επέτρεπε να αποβάλουν και τους 10 παίκτες και να μένα μόνο με τον Ροπέρτο, αυτοί πάλι δεν θα κάνανε. Και θα φοβόταν ότι μπορεί να πλοκάρει ο Ροπέρτο την μπάλα και μένα πολύ να τους σοφαρίσει. Μιλάμε τώρα για τις ευθύλες.
Έτσι, και εγώ παραδέχτηκα πολύ τον Κασάμι για τα λόγια που είπε για την ομάδα, γιατί πραγματικά είναι πολύ μικρή. Και μάλιστα είπε ένα ξένο, γιατί έχει πολιαστεί με τη φανέλα τη ομάδα. Είμαστε πολύ μεγάλη ομάδα και ελπίζω και παρακαλώ να του πετύχουμε στο κύπελλο. Παιδιά, λέω στο τελικό. Εγώ θέλω ημιτελικό, γιατί θέλω να του γλεντήσω δύο φορέ. Να του γλεντήσουμε. Όχι μία, δεν μου φτάνει. Έγινε φιλαράκο. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Μια φορά ένα παίκτη σε έναν αγώνα που είχατε πέσει κάτω, σα έβγαλε ένα παίκτη και μετά πέφτατε μόνοι σα. Ο Ολυμπιακός έμεινε με 9 και πήγε να ισοβαρίσει. Να δείτε τι DNA του Ολυμπιακού και το DNA το δικό σα. Αυτό δεν το είχαμε πει. Του πνιγμού. Ξέρετε τι εννοώ του πνιγμού. Όταν ηρεμεί, τι ωραία που σκέφτεσαι. Όταν ηρεμεί. Όταν δεν μπορεί να σε. Εμπρό. Να κάνω και το χατήριο του φίλου μου του Άγγελου που να πω για τον πιλότο του ελικοπτέρου. Ήταν Ολυμπιακός ο κυβερνήτης που έγινε η κηδεία ναι, του. Να είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει και τα τρία τα παιδιά. Ναι, έτσι. Το Ολυμπιακό και τα δύο παιδιά. Άλλο ρε παιδί μου, επειδή μου λέει ήταν Ολυμπιακός, ο Άγγελος, ο φίλος μου. Έγινε. Ο φίλος μας λέει κάτε μια αναφορά σε όλα τα παιδιά, Άγγελε. Να είναι ελαφρύ το χώμα που το. Για να μάθουμε και γιατί έπεσε. Ήρωες. Ήρωες, βέβαια ήρωες. Καλησπέρα. Μπρος. Ναι. Έλα φίλε μου. Έλα, τι γίνεται. Τι να γίνει μία ώρα το βράδυ, μια χαρά. Μία ώρα το βράδυ. Έλα Δημήτρη από την Πέφτη. Τι ομάδα είσαι, ΑΕΚΤΖΙ. Είμαι μεγάλος σαν το Νάκη και σαν το Νάκη στην ουσία. Δεν θυμηθείτε, ο Καραμπίτης τρεις φορές πάρεσε το πέτο, ο Δαβουλής τρεις φορές πάρεσε το 74. Το 3-0 το πέναντι στην Καστέλα. Τρεις φορές το πάρεσε, επανάληψη. Και μιλάμε τώρα για τα Χανούμια. Ήταν 74-75, 14 ετών παιδί. Το 1-0 με τον Παναθηναϊκό, λε, στο Καραϊσκάκι. Το τρίτο γκολ που έβαλε ο Δαβουλής, τρεις φορές το πάρεσε. Ψάξτε να το βρείτε. Με ποια ομάδα, ρε. Με την ΑΕΚ, το 4-0. Ολυμπιακός είναι ο άνθρωπος. Ολυμπιακός ΑΕΚ, τρεις φορές. Το 4-0. Με για τα Χανούμια. Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Με το 4-0 σου λέει ο Τάκης. Ολυμπιακός ΑΕΚ, παιδιά. Το 4-0. Ναι. Που είπε... Το πάρει, τον Παρταβουλή. Ναι. Δύο φορές. Ναι. Όχι, 3-0, Τάκη μου, 3-0. 3-0 ήρθε λέει. Ναι, το 4-0 ήταν. Τέλος πάντων, εντάξει, φίλε μου, τα πούτα που έχω τώρα. Είμαστε και η μόνη ομάδα που μετατέθηκε το 78-79 μετά τη σφαγή στο Ηράκλειο στο 4-4 που δεν κατεβήκαμε. Λοιπόν, τώρα μιλάνε. Έγινε, φιλαράκο μου, έγινε. Και να μην ξεχνάνε οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, γιατί λένε εμείς οι φιλαδέλφια στο ΑΚΑ έχουμε παίξει 12 παιχνίδια, έχει 6 νίκες ο Ολυμπιακός, 2 η ΑΕΚ. Και όσο για τη Φιλαδέλφια, να μην ξεχνάνε οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, το 1-5. 1-5. Όχι να μας πει. Τριαντάφυλλος Αργυρούδης, Γιούτσος Συνετόπουλος. Ναι, εντάξει. Και μόλις έφυγε ο Μπάκεβιτς, τι έγινε ως διαμαγείας που πήρε ο Ολυμπιακός και όσο ήταν να πού. Προπονητή τον Μπάκεβιτς δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε και μετά πήγαιναν οι τριάδες σύννεφο. Για Πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται. Έβγαζε το καραπιάλι για να μην φάτε γκολ. Εμπρός. Έλα φίλε. Έλα φίλε μου καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Άκης από Χαλκίδα είμαι, Παναθηναϊκός. Ναι, το όνομά σου. Άκης. Άκης, συνονόματος. Έλα πάμε Άκη. Πιστεύω το πέναλτι της Άκη ήταν, πιστεύω ήταν σωστό. Το. Ναι. Εντάξει και με 9 πέναλτι πιστεύω ήταν καλά. Τι λέει. Τίποτα, δούμε. Πιστεύω λέω και με 9 πέναλτι ήταν καλά πιστεύω το που έκοψετε. Καλή ήμασταν. Ήταν η δίκαιη νίκη της ΑΕΚ. Μπράβο. Εντάξει. Ωραία, εντάξει αγόρι μου. Κατόρθωσε και εσύ, πες τους δικούς σου να μην πετάνε αντικείμενα, να μην μπαίνουν μέσα να παίξουμε και μαζί. Θα κάνεις καλή. Καλό βράδυ. Με τα δίκαια. Φτιάξ τους δικούς σου να κάθονται στην εξέδρα, να μην μπαίνουν μέσα με τα ρόπλα και τα κράνη, να παίξουμε και μαζί. Να μπορούμε να μας δώσετε την ευκαιρία να παίξουμε και μαζί, να δούμε τι. Γιατί εσείς φταίτε που δεν έγινε το παιχνίδι, δεν φταίμε εμείς. Μήπως κάνετε καμιά δίκαιη νίκη και εσείς σαν τη ΣΑΕΚ. Ξέρω εγώ, δεν ξέρεις ποτέ καμιά φορά. Ολυμπιακός 42, πάω 20, Τζόλε 12, ΑΕΚ 11, Μαρίνα 10, τα πρωταθλήματα το Μάιο. Ποιο Μάιο, ρε, το Μάρτιο. Το Μάιο γράφει, το Μάιο, ρε, άκουτε φίλε Ολυμπιακέ. Το Μάιο γράφει σε τη ρήμη του λόγου, δηλαδή σου... και αποκεκτημένη ταχύτητα. Έχουν αλλάξει το πράγμα. Μάρτιο. Μη σου πω Φεβρουάριο.
Προλαβαίνουμε Φεβρουάριο. Να... Μάρτιο. Όχι, Μάρτιο. Να έχω. Να έχω. Αρχές Μαρτίου. Να, κούφια η ώρα. Να είχα φάει εγώ 4 από την ΝΑΕΚ. Να κέρδαγα ένα 0 την ΝΑΕΚ με αυτή τη, με τη διαιτησία και να έπαιρνα τηλέφωνο ΑΕΚΤΖ. Και να περιμένεις και, και να κάνω τον κόκορα. Όχι, να περιμένεις και στο τηλέφωνο να πάρει. Θα πήγαινα στους παίκτες του Ολυμπιακού που θα παίζατε εσείς με 9 και θα κέρδιζα εγώ ένα 0 και θα τους βάραγα. Καταλάβατε. Ναι, εντάξει. Να σου πω, να δώσω χαιρετίσματα στην κατακόκκινη Νάξο, στο φίλο μου τον Νίκο εκεί που μας βλέπουνε. Έτσι, να είστε καλά παιδιά, όλοι οι Ολυμπιακοί από την Νάξο. Σας πείραξε ο Μαρινάκης που βάζει λεφτά. Εντάξει, επενδύει, πάμε. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Ο ερασιτέχνης και μπράβο στους 65.000 μέλη του Ολυμπιακού. Να γίνουμε 100. Εσείς πόσοι είστε. Πήγατε 31, λέγατε για δύο καραϊσκάκια, πήγατε 31. Χιλιάδες εισιτήρια. Έλα, πάμε στη γραμμή. Έλα, φίλε μου. Το καμίνι, το καμίνι. Έλα, είναι αλλού το καμίνι. Ναι. Αλλού έλα, είναι έλα, το καμίνι. Έλα, βγάλουμε κανένα διάλειμμα. Και γειτονιά υπάρχει και Καραϊσκάκη. Αλλού είναι. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Έλα. Γεια σου, φίλε μου. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Εγώ μιλάω. Εσύ. Νάσος Μολφέτας από Πατήσια. Τάσος. Γαύρος τηγανισμένο στο παλιό Καραϊσκάκι. Και το καινούριο μια χαρά είναι. Το καινούριο δυστυχώς παιδιά δεν έχω μπορέσει να το δω λόγω οικονομικής ανέχειας και προβλημάτων υγείας. Τα σεβόμαστε. Θέλω να πω μερικά σοβαρά πράγματα και μετά να πω και 2-3 έτσι ευστράπελα. Δεν έχουμε πολύ δεν έχουμε χρόνο, φίλε. Πες ότι κρίνεις εσύ καλύτερα. Πες ευστράπελα. Όχι, πες ότι κρίνεις εσύ καλύτερα. Έχουμε 2-3 λεπτά μόνο. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Παναθηναϊκός ΑΕΚ με τοπικό κεφάλαιο 1,8-1,9. Για να φτιάξεις μια ανώνυμη εταιρεία θέλεις 2 εκατομμύρια κατελάχιστον. Έχουνε με τοπικό κεφάλαιο κάτω από αυτό που ορίζει ο νόμος. Παραπέρα, με τις ζημιές που έχουν διαμορφώσει η ΑΕΚ πρόλαβε και έκανε ζημιές σε ένα χρόνο λειτουργίας, έτσι. Έχουν αρνητικά κεφάλαια. Έπρεπε να τους έχουν ανακαλέσει τις άδειες. Ο Ολυμπιακός 55 εκατομμύρια ζεστό χρήμα κεφάλαιο. 34 εκατομμύρια με τα πολιτική αξία παικτών βάσει εκτίμησης της Επιτροπής που ορίζει ο νόμος. Το Transfermarkt δίνει 83 εκατομμύρια τη μεταπολιτική αξία των παικτών του Ολυμπιακού σήμερα. Και θέλουν να μας πούνε κάτι. Παραπέρα. ΑΕΚ λέει ΑΕΚΑΡΑ, ένδοξη, μεγάλη ομαδάρα και 11 πρωταθλήματα η ΑΕΚ από το 1931. 43 ο Ολυμπιακός. 20 εκείνος ο καημένος ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι ο δεύτερος. Το να μου λένε Manchester Liverpool, μεγάλες ομάδες, ναι, διότι έχει 20 η Manchester, 18 η Liverpool. Ναι. Από πού και πού έγινε, ρε παιδιά, από πουθενά, ομάδια. Τίποτα, έτσι μόνοι τους. Τάσος είναι το όνομά σου. Νάσος, συγγνώμη, έτσι μόνοι τους. Άκου τώρα. Θανάσης. Έλα, Θανάση μου, άκου. Θανάσης Μολφέτας. Λέω και επώνυμο, είμαι γάβρος. Ολυμπιακοί είμαστε, τι να μιλήσω. Δεν κρύβομαι. Γεννημένος, φοράω παντελόνια και δεν με νοιάζει τίποτα. Και γι' αυτό μιλάμε... λέω και το επώνυμο. Έτσι, και γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό είμαστε και Ολυμπιακοί, ρε φίλε. Έτσι, μπράβο, ρε φίλε. Ναι, τώρα τι να ασχοληθώ με το Μαρσάκι. Με το Μαρσάκι. Και τι έγινε, ρε παιδιά. Θα είμαστε 22 και είμαστε στους 16. Άντε πιάστε μας. Ναι, αυτό πάνω σε αυτό. Εμείς έχουμε σοβαρά παιχνίδια μπροστά, ρε. Να σω. Άντε ρέξτε και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε. Να σω. Με το ΑΕΚΑΚΙ θα ασχολούμαστε τώρα. Και θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση, εσείς που είστε Πειραιώτες μάγκες. Τα παλιά τα χρόνια, όταν έλεγε στο Πειραιά ότι αυτός είναι Κωνσταντινοπολίτης, τι σήμερα, ρε παιδιά. Μην το πούμε. Να μην το πούμε, έτσι ναι, μπράβο. Ναι. Έτσι μπράβο. Γιατί δεν μπορώ. Εν τω μεταξύ, με τους αντικειμενικούς... Συνώνυμο με τη Λαμαρινού ήτανε. Τι λέγανε. Δεν το λέω. Χάσαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, και τι έγινε, σιγά. Λέγανε
ότι εγώ Αραβίδης, αυτή η παιχτούρα δηλαδή, η οποία είναι άλλο φρύτο, άλλο φρύτο μαζί. Δεν μπορεί να έχει την μπάλα μπροστά και να φεύγει σαν πύραυλος και να πέσει από μόνος του. Ναι. Ο Λαμές έπεσε γιατί παραπάτησε. Γιατί άμα συνέχιζε να το έβαζε, αφού δεν ξέρει μπάλα. Καταρχήν η μπάλα που είχε φτάσει στα χέρια του Ρομπέρτο. Είχε το σκοπό του, είχε το σκοπό. Συγκεκριμένα πράγματα. Και κάνουμε και υποθέσεις διάφορες ότι δεν του έπιασε το πόδι, αλλά το μπακ, χωρίς να φαίνεται τίποτα έτσι. Τίποτα. Δηλαδή η επιστημονική ανάλυση, ο Αϊνστάιν τη φλανάχη, ας πούμε. Τίποτα. Γιατί θα καλύψουμε τα έσχη. Αλλά εμείς επειδή είμαστε Ολυμπιακοί και δεν μαθάμε. Καλά κάνανε και κερδίσανε έτσι όπως κερδίσανε. Άκου, φτάνω. Καλά, τέσσερα, όπως έκανε ο Σιώβας, έτσι, τέσσερα. Τα φτάνω. Και τώρα, ένα λεπτό. Αν τους πετύχουμε, θα είναι ντόρκια. Και τα ντόρκια δεν είναι τέσσερα. Είναι 8. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι τα ντόρκια είναι 4. Όχι, είναι 8. Είναι 2 επί 4. 8, αγόρι μου. Λοιπόν, καλό βράδυ, φίλε, ήσουν πολύ καλό. Τα έπεσε έτσι μια χαρά. Κρίμα όταν λένε οι Ολυμπιακοί να ξυπνάνε οι Ολυμπιακοί που έχουν πάει το παραμύθι μέσα από τα κινητά, από τα site και αυτά, την προπαγάνδα που κάνουν αυτοί οι τρεις. Κρίμα, Θανάση, που πήρε τόσο αργά την επόμενη φορά. Κλείνουμε. Την Παρασκευή. Μακάρι να πάρει για τέτοιους συζητητές θέλουμε. Έτσι. Κλείνουμε, όχι μόνο αυτό, και τέτοιους ανθρώπους θέλει να ακούει ο κόσμος. Σαν και σένα. Λοιπόν, να ευχηθούμε στην ομάδα μας, στις ομάδες μας. Τα παιδιά όλα από τα ταξιδέψουν στον κόσμο, καλό ταξίδι. Να πάνε και να έρθουν σόι και αμπλαμπλή. Και θα γυρίσουμε νίκη. Και χαρούμενοι. Ένα αυτό. Να ευχηθούμε στην ομάδα μας καλή επιτυχία και στην ομάδα του Πόλο την Τετάρτη. Αυτοί που θα εδώ θα πάνε στο γήπεδο. Και στην ομάδα του Πόλο την Τετάρτη. Πολύ. Και στην ομάδα του ποδοσφαίρου την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Και για να μην λέτε ότι τα παραείπα, πάρτε τη συνέντευξη της μάνας του Μανολά που τα λέει όλα. Για να μην λέτε ότι εγώ είμαι παραλόγος. Δεν λένε, Τάκη, όχι. Πάρτε να δείτε ποιοι είστε, τι σας λέει η μάνα του Μανολά. Του θείου του Μανολά. Πάρτε τι. Καλό βράδυ. Δίκιο έχει, μου λέει ο Γιάννης Ελιοφάγος, για το κύριο προηγουμένως, για το Δαβουλή. Ναι. Κλείσαμε, γεια σας, καλό βράδυ. Γεια σου Γιάννα, ρε. Γεια σου Γιάννη.